προσδιορισμός, επαναδιορισμός, επικαιροποίηση προϋποθέσεων ένταξης και δικαιολογητικών δικαιούχων στις δομές και το πρόγραμμα και τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής. Εξουσιοδότηση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κοινωνικού Παντοπολίου για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της στα εν λόγω προγράμματα και δομές της κοινωνικής πολιτικής. Ο κύριος Γιατζής. Γιατζής, έχει το λόγο, αν υπάρχουν ερωτήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις. Να κάνω, κύριε Πρόεδρε, να κάνω μια μικρή τοποθέτηση. Κάντε μια εισήγηση, κύριε Γιατζήδη. Ναι. Ναι. Αγαπητή συνάδελφη, καλησπέρα. Καταρχάς, επειδή πρώτη φορά παίρνω το λόγο στο σημερινό συμβούλιο, θέλω να αναφερθώ και εγώ στον κύριο Πάντο. Με τον κύριο Πάντο έτυχε να είχαμε και μια στενή συνεργασία την περίοδο που εγώ ήμουν πρόεδρος της ενιαίας σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ο κύριος Πάντος μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Θέλω να πω γενικότερα ότι κοσμούσε με την παρουσία του τα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, αφήνοντας παράλληλα ένα θετικότατο αποτύπωμα με το ήθος που τον διέκρινε. Θέλω να του ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει από εδώ και πέρα. Επίσης, θέλω να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου τον νέο Δημοτικό Σύμβουλο σε αυτή τη θητεία, τον κύριο Θεόφιλο Καταληφό, στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου και του εύχομαι καλή θητεία. Και τώρα στο θέμα μας. Λόγω της πανδημίας, αλλά και λόγω των νέων δράσεων και προγραμμάτων που έχει αναπτύξει η κοινωνική υπηρεσία τα τελευταία χρόνια, διεπιστώθη ότι πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή όρων και προϋποθέσεων ένταξης των πολιτών στις δομές της. Η τελευταία επικαιροποίηση πραγματοποιήθηκε το 2017 με την υπαρίθμου 135 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά από τότε έχουν περάσει 4 χρόνια και επιβάλλεται η λήψη μιας νέας απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι ανάγκες των ωφελουμένων σε αυτή την τετραετία έχουν τροποποιηθεί, έχουν επεκταθεί ή έχουν αλλάξει. Επίσης, οι δύσκολες σημερινές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική κοινωνία και δυστυχώς ακόμη δεν έχουν εκλείψει, επιβάλλουν τον νέο προσδιορισμό, αλλά και επαναπροσδιορισμό, αλλά και την επικαιροποίηση των προϋποθέσεων ένταξης και της απαραίτητης προσκόμησης των κατάλληλων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους των δομών της κοινωνικής υπηρεσίας. Δεν είναι όμως μόνο αυτοί οι λόγοι που επιβάλλουν τη λήψη μιας σύγχρονης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Επιβάλλεται η λήψη μιας σύγχρονης απόφασης, διότι και νέες δομές και παροχές της κοινωνικής υπηρεσίας έχουν δημιουργηθεί στο διάστημα αυτό. Ενδεικτικά θέλω να αναφέρω την επέκταση και διεύρυνση της λειτουργίας των δημοτικών ιατρείων, την καλύτερη ενεργοποίηση του ΚΕΠ υγείας με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων, τη σύσταση φυσικοθεραπευτηρίου, τη σύσταση κοινωνικού οδοντιατρίου, συμβουλευτικού σταθμού για την άνοια, την επέκταση του προγράμματος που έχουμε για το βοήθεια στο σπίτι, την επέκταση του κοινωνικού συσιτίου τόσο σε ποσότητα αλλά και ποιότητα αλλά και σε χρονική διάρκεια, διότι πλέον 6 μέρες την εβδομάδα συζητούμε τους δικαιούχους. Την παροχή επίσης σχολικού δεκαδιανού από την κοινωνική υπηρεσία, καθώς και άλλες μικρότερες δράσεις. Συνεπώς, πέρα των ανωτέρων επιβάλλεται η λήψη μιας σύγχρονης απόφασης, όπως προείπα, από το Δημοτικό Συμβούλιο για νέο προσδιορισμό, επαναπροσδιορισμό θα έλεγα, αλλά και για την επικαιροποίηση των προϋποθέσεων με τις οποίες μπορούν να ενταχθούν και τι, οι ωφελούμενοι, καθώς και τι απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσουν για τις δομές και τα προγράμματα της κοινωνικής υπηρεσίας. Στο κοινωνικό παντοπολείο θα ήθελα να πω ότι η απόφαση αυτή επιβάλλεται για να αντιμετωπιστούν επαρκώς οι σύγχρονες ανάγκες που αφορούν τόσο το κοινωνικό παντοπολείο, όσο και το κοινωνικό φαρμακείο, τα δημοτικά ιατρεία,
τη δομή παροχής συσιτίου, το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι όπως έχει εξελιχθεί, το κοινωνικό οδοντιατρίο και το φυσιοθεραπευτήριο, αλλά και για την απαλλαγή των δημοτικών τελών για όσους το δικαιούνται, καθώς και του δημοτικού φόρου. Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να αξιοδοτήσει την ήδη υπάρχουσα Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπολίου για επέκταση των αρμοδιοτήτων που έχει στα προαναφερόμενα προγράμματα και σε όλες τις δομές της κοινωνικής πολιτικής. Διότι η κοινωνική υπηρεσία πλέον εισάγει τη νέα ενιαία αίτηση για όλες τις δομές της, ώστε αν κάποιος πολίτης αποτανθεί στην κοινωνική υπηρεσία για ένα θέμα, αυτομάτως θα εξετάζεται αν αυτός εμπίπτει να γίνει ωφελούμενος και από άλλα προγράμματα και δράσεις της κοινωνικής πολιτικής. Άρα, η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Διαχείρισης θα δώσει τη δυνατότητα στην κοινωνική υπηρεσία να γίνει πιο ευέλικτη και γρήγορη στην αντιμετώπιση προβλημάτων των δικαιούχων, καθώς και να ξεπεραστούν τυχόν αδυναμίες του συστήματος. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι είναι και στη διάθεσή μας ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης, κύριος Ιωακιμίδης Γιώργος, ο οποίος, αν του ζητηθεί, θα δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις επί του κανονισμού των κοινωνικών δομών και παροχών που έχουμε στο Δήμο. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ για την υπομονή σας και θα επανέλθω αν χρειαστεί. Υπάρχουν ερωτήσεις. Καλησπέρα, κύριε Ιωακιμίδη. Καλησπέρα σας. Από μία πόλη ανάμεσα και από στροφή, Μαρία Παμπουρέλη. Ναι. Κύριε, να καταγράψω μια ερώτηση. Ερώτηση από την κυρία Βαμβουρέλη. Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση και εγώ. Από την κυρία Αυγαία. Ιακωβάκη. Από τον κύριο Κούπα και από την κυρία Ιακωβάκη. Ακούω την κυρία Βαμβουρέλη πρώτα. Ωραία. Άκουσα την εισήγησή σας, κύριε Γιατζίδη, και προφανώς συμφωνώ και συμφωνούμε ότι χρειάζεται ένας επαναπροσδιορισμός και επικαιροποίηση των προϋποθέσεων ένταξης στις δομές και στα προγράμματα της κοινωνικής πολιτικής. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι λιγάκι να μας διευκρινίσετε ποιες ακριβώς αλλαγές, παρότι έχω διαβάσει αυτά που ίσχυαν, και έχω δει και το εισηγητικό, θα ήθελα λιγάκι να μας ξεκαθαρίσετε ποιες αλλαγές γίνονται σε σχέση με τα κριτήρια ένταξης. Να βάλω ένα ερωτηματικό, γιατί διαπιστώνω ότι τα κριτήρια ένταξης, ενώ ήταν κοινά στην προηγούμενη περίοδο, παρότι αλλάζεται τώρα το εισόδημα το οποίο πρέπει να έχουν, το ανεβάζετε προς τα πάνω, δεν λέω αυτό, αλλά παρόλα αυτά τα ξεχωρίζετε. Θα ήθελα να μας πείτε για ποιο λόγο, ποιο είναι το σκεπτικό. Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω στο κομμάτι της νομικής συμβουλευτικής και της φοροτεχνικής υποστήριξης που καλύπτεται από τους εθελοντές και ανήκει στις δομές της κοινωνικής υπηρεσίας. Σε τι βαθμό εξυπηρετούνται οι πολίτες που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες και τι έχουμε σκεφτεί, γιατί είναι δύο υπηρεσίες οι οποίες θα παίξουν σίγουρα πολύ μεγάλο ρόλο το επόμενο διάστημα. Να γίνει ερωτήσεις και από τους άλλους. Ναι, βεβαίως. Τώρα να ρωτήσει η κυρία Αυγαία. Έχει το λόγο. Με ακούει η κυρία Αυγαία? Ναι, σας ακούω. Θέλουμε να ρωτήσουμε για ποιο λόγο στα ειδικά κριτήρια ένταξης για την απαλλαγή δημοτικών τελών δεν έχουν συμπεριληφθεί και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι εδώ και ένα χρόνο ζουν με 534 ευρώ επίδομα, μιλάω δηλαδή για τους ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται σε αναστολή εργασίας. Ωραία. Ο κύριος Κούπας τώρα, να ρωτήσει. Κύριος Κούπας, με ακούει? Ναι. Κύριε Γιατζίδη, διαβάζω εδώ τα κριτήρια ένταξης για τις κοινωνικές δομές, κοινωνικό παντοπολείο, συσίτιο, δημοτικά ιατρία. Διαβάζω ότι το κριτήριο ένταξη των δικαιούχων είναι το εισόδημα και συγκεκριμένα κοινωνικό παντοπολείο, συσίτιο και τα λοιπά
για το κοινωνικό οδοντιατρίο και το φυσιοθεραπευτήριο βάζεται όριο τα 6.000 ευρώ. Ενώ για τα δημοτικά ιατρία και το κοινωνικό φαρμακείο βάζεται όριο. Okay. Έχω εισόδημα 5.000. Δεν μπορώ να ενταχθώ στα δημοτικά ιατρία, δεν μπορώ να τύχω κάποιας ιατρικής βοήθειας, ενώ μπορώ να τύχω φυσικοθεραπείας και οδοντιατρικής βοήθειας. Το θεωρείτε λογικό αυτό? Yes. Ωραία. Ευχαριστώ τον κύριο Κούπα και πάμε στην κυρία Ιακωβάκη. Είπε ο κύριος Γιατζίδης ότι είναι 6 μέρες τη βδομάδα το δεκατριανό, να το πω απλά. Κυρία Ιακωβάκη, δηλαδή, το συσίτιο, όχι το δεκατριανό. Γιατί τα σχολεία είναι 5 ημέρες. Ναι, το άρα συσίτιο το αυτό. Για το συσίτιο, ναι. Οκ, okay, διευκρίνηση. Οκ, okay. Απαντήσεις από τον κύριο Γιατζίδη. Πρόεδρε, συγγνώμη, ξέχασα να κάνω άλλη μία ερώτηση. Ναι, κυρία Βαμβουρέλη, θα τα ακούμε. Ωραία. Παρότι το είπατε, ομολογώ ότι δεν έχω καταλάβει ακριβώς σε τι εξουσιοδοτείται η Διαχειριστική Επιτροπή του Κοινωνικού Παντοπολίου. Τι εννοούμε δηλαδή όταν λέμε την επέκταση των αρμοδιοτήτων της, στα υπόλοιπα προγράμματα? Γιατί είναι συγκεκριμένη επιτροπή. Ωραία. Ο κύριος Γιατζίδης να απαντήσει. Μ' ακούει ο κύριος Γιατζίδης? Δεν μ' ακούει για κάποιο λόγο. Κύριε Ακημίδη, θέλετε εσείς να απαντήσετε? Ναι, βεβαίως. Να ξεκινήσω και μόλις εμφανιστεί και ο Αντιδήμαρχος. Λοιπόν, ναι, γιατί για κάποιο λόγο διεκόπη η σύνδεσή του. Ας ξεκινήσω από το τελευταίο, που αναφέρθηκε για το θέμα της εξουσιοδότησης της Επιτροπής. Όταν είχαν δημιουργηθεί, όταν είχε περάσει η πρώτη απόφαση το 2013, το 2012, με τις προϋποθέσεις ένταξης στο κοινωνικό παντοπολείο, συσίτιο και κοινωνικό φαρμακείο, δεν υπήρχε, η Επιτροπή έκανε μόνο τον απολογισμό, τον εξάμεινο απολογισμό. Από το 2017, αυτό που είδαμε ως παρατήρηση ήταν ότι υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που για λίγο, για πολύ λίγο στο εισόδημά τους, ενώ πληρούσαν όλα τα κοινωνικά κριτήρια, για ελάχιστα οικονομικά δεν μπορούσαν να ενταχθούν. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε η ανάγκη και εξουσιοδοτήθηκε με την απόφαση του 2017 η Επιτροπή αυτή να συνεδριάζει, εξουσιοδοτήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και να, μετά από εισήγηση της κοινωνικής υπηρεσίας, να δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να ενταχθούν. Αυτό που θέλουμε εμείς λοιπόν είναι η επέκταση της εξουσιοδότησης για όλες τις δομές και όχι μόνο, όπως ήταν σύμφωνα με το 2017, για τις δομές του κοινωνικού παντοπολίου και του κοινωνικού συστήματος του κοινωνικού φαρμακείου. Για όλες τις δομές, στις οποίες και τα προγράμματα που είναι η κοινωνική πολιτική. Άρα, καθ' υπερβολή χρησιμοποιείται τον όρο κοινωνικό παντοπολείο. Αφορά και τις τρεις υπηρεσίες. Δεν αφορά μόνο αυτή. Καλύτερη νομιμότητα στην διαδικασία. Η Επιτροπή, όταν δημιουργήθηκε, είναι η Επιτροπή του απολογισμού, του εξάμεινου απολογισμού. Αυτό ήταν ο σκοπός. Το 17 επεκτάθηκε στις άλλες τρεις δομές και θέλουμε να επεκταθεί σε όσες δομές και προγράμματα, γιατί είναι ένα πολύ καλό εργαλείο που βοηθάει και εμάς και κυρίως τους πολίτες. Να προσθέσω, συνάδελφοι, αν με επιτρέπετε, ότι αυτή η διαδικασία δίνει μεγαλύτερη δυνατότητα, νομιμότητα μάλλον, στη διαχείριση όλου αυτού του θέματος. Μπαίνει κάτω από μια ομπρέλα συνολικά όλη αυτή η διαχείριση μέσα από μια νόμιμη διαδικασία για την υλοποίηση όλων αυτών των θεμάτων. Αυτό κατάλαβα εγώ. Δεν ξέρω, κύριε Ακημίδη, αν το λέω σωστά. Σωστά. Σωστά το λέτε. Είναι κάποιος κύριος άλλος που θέλει να προσθέσει κάτι, κάποια άλλη ερώτηση ή τοποθέτηση? Τοποθέτηση έχω εγώ, αλλά να τελειώσουμε τις ερωτήσεις. Α, ναι. Έχετε και άλλη ερώτηση? Ναι. Όχι, δεν έχουν απαντηθεί οι ερωτήσεις που κάναμε. Okay. Α, δεν έχουν απαντηθεί. Ναι, ελάχιστη, κύριε Ακημίδη, συνεχίστε. Συγγνώμη. Έχω καταγράψει επίσης για τους λογιστές και δικηγόρους. Οι λογιστές και δικηγόροι είναι μια δράση των εθελοντών. Βάσει αυτών, όλοι οι δικαιούχοι των κοινωνικών δομών, όλοι εντάσσονται σε αυτές. Δηλαδή, όταν υπάρχει κάποιος δικαιούχος οποιασδήποτε δομής της κοινωνικής υπηρεσίας, επειδή μπαίνει με τις προϋποθέσεις που είναι οι οικονομικές, μπορεί να πάρει την
την βοήθεια και την φοροτεχνική, την υποστήριξη και την νομική συμβουλευτική. Σε ό,τι αφορά το εισόδημα για την απαλλαγή των δημοτικών τελών και που υπόθηκε για τα 534 ευρώ, να πω καταρχήν ότι αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει, που έχει κρατήσει πολλούς μήνες, η προετοιμασία έγινε από το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό της κοινωνικής υπηρεσίας, τους οποίους και τους ευχαριστώ, σε συνεργασία με τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, σε συνεργασία και με τα μέλη της Επιτροπής, τον κύριο Τσιάπη, την κυρία Ιακωβάκη, που πολλές φορές μας έχουν δώσει πολλές συμβουλές πάνω σε αυτό. Έτσι λοιπόν, όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχει διαμορφωθεί για όλες τις δομές και τα προγράμματα ένα συγκεκριμένο πλαφόν. Αν υπάρχει κάτι έκτακτο, γι' αυτό βρίσκεται η Επιτροπή, για να μας βοηθάει. Δεν μπορούμε, δηλαδή, δεν έχουμε πει ότι θα κάνουμε μια ειδική κατηγορία των 534 ευρώ. Μα θα έπρεπε όμως να συμπεριληφθεί από τη στιγμή που αυτό το πράγμα κρατάει ένα χρόνο τώρα. Δεν θα έπρεπε, ναι. Υπάρχει μέρη μου να υποτίθεται ότι κάνουμε επέκταση γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί από την πανδημία. Τι μέρη μου υπάρχει γι' αυτό. Να σας πω λίγο ότι επειδή οι προϋποθέσεις ένταξης για την απαλλαγή των δημοτικών τελών είναι με πιο ψηλά οικονομικά κριτήρια, ενδεχομένως αυτοί μπαίνουν μέσα. Υπάρχει όμως ένα θέμα. Επειδή ζητάμε τα εκαθαριστικά τους, ζητάμε συγκεκριμένα δηλαδή στοιχεία δικαιολογητικά, εκεί θα έρθει και η Επιτροπή και θα μας βοηθήσει στο να δεχθούμε και κάποιο έκτακτο δικαιολογητικό το οποίο δεν έχει προβλεφθεί. Κύριε Ιακημίδη, για να συμπληρώσω, αυτό θα φανεί στην πορεία από τα εισοδήματα, τα οποία ασφαλώς και θα είναι μειωμένα. Οπότε αυτομάτως θα ενταχθούν σε αυτό που λέει η κυρία Αυγαία. Mm-hmm. Ωραία. Τώρα, σε ό,τι αφορά, μια ερώτηση νομίζω ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Κούπας, που έκανε, σχετικά με τα όρια που έχουν μπει για τα δημοτικά ιατρία, για τα δημοτικά ιατρία σε σχέση με τη φυσικοθεραπεία. Τα δημοτικά ιατρία έχουν το όριο των 4.000 συν 1.500 για κάθε πρόσθετο μέλος, ενώ τα υπόλοιπα είναι στις 6.000. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι στη λειτουργία του φυσικοθεραπευτήριου, όσοι εντάσσονταν στα δημοτικά ιατρία, που είναι αυτό το ποσό των 4.000 συν 1.500, δεν είχαμε τόσο μεγάλη συμμετοχή. Οπότε ερχόμαστε να αυξήσουμε λίγο το πλαφόν για να μπορέσουν να εξυπηρεθούν περισσότεροι άνθρωποι. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, συνάδελφοι? Ναι, πρόεδρε, δώσε μου το λόγο. Ναι, κύριε Κούπα, σας ακούμε. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω, ή καλύτερα να το πω αλλιώς. Προ οξύμορο το γεγονός ότι εγώ με τις 5.000 ευρώ δεν θα μπορώ να πάω στον καρδιολόγο και στον παθολόγο, ενώ θα μπορώ να πάω στον οδοντίατρο και στον φυσικοθεραπευτή. Είναι μεγαλύτερη ανάγκη να πάω στον οδοντίατρο να μου ξύσει τα δόντια παρά στον καρδιολόγο? Πώς καταλαβαίνετε αυτό? Αυτό λέω, πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αντιστραφούν τα όρια. Ναι, είναι ίσως πιο ακριβό το να πάει στον οδοντίατρο έξω. Οπότε αυτό προσφέρουμε. Δεν είναι, παιδιά. Σκεφτείτε το, είναι οξύμορο και δεν είναι κοινωνικό μέτρο αυτό. Δεν είναι κοινωνικό. Την ανάγκη να πάω να ξύσω τα δόντια μου τη βάζεις μεγαλύτερη από την ανάγκη της συμβουλής, έστω της συμβουλής του καρδιολόγου και του παθολόγου. Λοιπόν, κυρία Ιακωβάκη, παρακαλώ. Ναι, κυρία Ιακωβάκη, σας ακούω. Ο κύριος Κούπας σωστά το καταλαβαίνει έτσι. Υπάρχει όμως μόνο μία διαφορά, ότι για μένα τις άλλες ειδικότητες πλην οδοντιάτρου έχει σύμβαση. Δεν ακούγεται καθόλου. Εμείς πάντως την ακούμε, κύριε. Πολύ καλά. Ελάτε. Λέω ότι οι συμβάσεις που κάνει μέσω του ταμείου του ο ασφαλισμένος είναι για όλες τις ειδικότητες, ενώ οι οδοντίατροι δεν έχουν κάνει καμία σύμβαση. Επομένως,
ο ασφαλισμένος μόνο σε νοσοκομείο μπορεί να πάει. Δεν μπορεί να πάει χωρίς χρήματα σε ιδιώτη. Οι άλλες ειδικότητες όμως καλύπτονται όλες από το ταμείο. Μπορεί να πάει και στο ΙΚΑ, μπορεί να πάει και αλλού. Τέλος πάντων, με συγχωρείτε. Αλλά για το ιδιώτη δεν μπορεί να πάει. Γιατί δεν κάνουν συμβάσεις. Δεν κάνανε ποτέ και δεν έχουν κάνει μέχρι τώρα με το ταμείο, κανένα ταμείο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι εμείς βοηθάμε και σωστά γίνεται έτσι ο προγραμματισμός με τα δημοτικά ιατρία να παρέχουμε όχι σε αντιπαράθεση, μάλλον ανταγωνιστικά με τους ιδιώτες γιατρούς. Εμείς πάμε αυτό κάνουμε, κύριε Ιακωβάκη, ανταγωνιστικά πηγαίνουμε αυτή τη στιγμή. Ανταγωνιστικά. Να σας πω, δεν πάει κανένας ασφαλής. Δεν πάμε κοινωνικά, πάμε ανταγωνιστικά. Αυτό κάνουμε. Όχι. Σας λέω λοιπόν ότι δεν πάνε αυτοί που έχουν ασφάλεια, παρά μόνον εάν δεν, αν είναι ανασφάλιστοι, έτσι κι αλλιώς όλοι μπορούν να πάνε στα νοσοκομεία. Αλλά οι άνθρωποι σήμερα δεν μπορούν να πλησιάσουν καθόλου τα νοσοκομεία. Άρα οι άποροι, οι άνθρωποι που μέχρι πρότινος εξυπηρετούνταν από τα νοσοκομεία, σήμερα καλούνται να εξυπηρετηθούν, γιατί δεν υπάρχουν και τα ΙΚΑ και η πρωτοβάθμια από τα δημοτικά ιατρία. Καλώς γίνεται. Και για αυτούς που δεν έχουν ευχέρεια οικονομική, άρα μπαίνει το στάνταρ του εισοδήματος, να μπορούν να πάρουν και τα φάρμακά τους. Γιατί εκεί υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε τη συμμετοχή τους. Εγώ λοιπόν, μια και πήρα το λόγο, επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, να κάνω και την τοποθέτησή μου για να μην επανέλθω. Σας ακούμε, κύριε Ιακωβάκη. Συνεχίστε. Λέω λοιπόν, επειδή συμμετέχω και σε αυτή την επιτροπή και είναι πραγματικά έτσι όπως την έχουμε αισθανθεί όλοι, και ο κύριος Τσιάπης που είναι και αυτός μέλος, αλλά και ο εκάστοτε αντιδήμαρχος, και βέβαια η κοινωνική υπηρεσία που προείσταται ο κύριος Ιακημίδης. Βοηθάμε όλοι στο να μην υπάρχει αδικία. Γιατί τα χαρτιά μπορεί κάποιοι να μπορούν να τα πάρουν, κάποιοι δεν πλησιάζουν καν την εφορία γιατί κυνηγούνται από αυτήν. Άρα υπάρχει και ένα μη τυπικό αλλά ουσιαστικό κομμάτι της υπηρεσίας με τα πολιτικά του πρόσωπα και τα διοικητικά και τους επιστήμονες που φροντίζουν και πραγματικά έτσι γίνεται να βοηθιώνται οι πολίτες που έχουν ανάγκη. Εγώ θα ήθελα μόνο να πω σε αυτό το σημείο και να λάβει υπόψη του το σώμα ότι αυτή η Διαχειριστική Επιτροπή καλό είναι να μην είναι μόνον επί του απολογισμού, να είναι και επί του προγραμματισμού. Γιατί είναι άνθρωποι που είναι μέσα στην κοινωνία, έχει συνεργαστεί, γνωρίζεται με τους επιστήμονες του Δήμου, γνωρίζεται με τα πολιτικά πρόσωπα και μπορεί να συνεισφέρει. Και πάνω σε αυτό θέλω να πω για να διασφαλιστεί και ο προορισμός αυτού όλου του ρόλου, ότι να έρχονται απολογιστικά και οι εξεταζόμενοι κατά ειδικότητα για να βλέπουμε και αν έχει νόημα το να έχουμε μία δομή πόσο αναγκαία είναι για τον κόσμο και πόσο αφού μας κοστίζει και να το επαυξήσουμε σε κόστος αρκεί πραγματικά να βρίσκει προορισμό. Γιατί εμείς ανακατανέμουμε χρήματα των φορολογουμένων πολιτών. Άρα πρέπει σε αυτούς να απολογούμεθα ότι σωστά τα διανέμουμε και τα δίνουμε. Και όχι αδίκως ή για να κάνουμε το κατηγορή κάποιον. Εγώ πιστεύω ότι σωστά τηρούνται οι προϋποθέσεις και η ζωή θα δείξει, γιατί θα έρθουν πολύ χειρότερες μέρες, η ζωή θα δείξει αν χρειάζεται να επανέλθουμε και οι συγκλήσεις μπορούν να γίνονται, η ευαισθησία υπάρχει και να τα
επαναπροσδιορίσουμε και πάλι. Αλλά να συμπεριληφθεί σε αυτή την Επιτροπή, κύριε Γιατζίδη, ότι αυτή θα εξουσιοδοτηθεί να μην κάνει μόνο τον απολογισμό, να είναι και επί του προγραμματισμού κάτι έχει να προσφέρει και αυτή η Επιτροπή. Δεν έχει δυσκολέψει ποτέ τις υπηρεσίες και ποτέ τους υπεύθυνους αντιδημάρχους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Γιακοβάκη. Και πρόεδρε, μπορώ να ένα λεπτό να έχω το λόγο. Ναι, κυρία Δελιγιάννη. Και μετά η κυρία Βαμπουρέλη. Σας ακούμε. Κυρία Βαμπουρέλη, να σας πω ότι το τίτλο Επιτροπή, νομίζω κάτι κάνει ο ήχος. Μ' ακούτε? Σας ακούμε καλά, καθαρά. Επιτροπή Κοινωνικού Παντοπολίου, έτσι ξεκίνησε και έχει μείνει ο τίτλος. Ίσως θα έπρεπε να τον αλλάξουμε, να τον πούμε Επιτροπή Κοινωνικών Δομών πλέον. Δηλαδή σας μπέρδεψε ο τίτλος, όντως δεν είναι αντιστοιχεί, απλά έχει μείνει από παλιά. Ισχύει, ισχύει αυτό που λέτε. Θεωρώ πως η λειτουργία αυτής της Επιτροπής είναι πολύ σημαντική. Κυρία Δελιγιάννη, και επιτοδημερώνουμε ως Επιτύπακος Κοινωνικής Πολιτικής. Κάναμε επιτοδομητικές κουβέντες και με την κυρία Ιακωβάκη που ήταν μέλος της Κοινωνικής Επιτροπής, αυτή της Επιτροπής Παντοπολίου, και με τον κύριο Τσιάπη τότε. Νομίζω, κύριε Κούπα, ότι η υπηρεσία από το κάνει κάποιες διακοπές, κυρία Δελιγιάννη. Παραφορτώθηκε το σύστημα. Δεν άκουσα τίποτα. Δεν ακούγεσαι καθόλου. Είναι λογικό. Κάνει διακοπές. Επαναλάβατε τις τελευταίες προτάσεις. Εγώ θέλω να συγχαρώ τον κύριο Γιατζίδη, γιατί έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην κοινωνική υπηρεσία. Και νομίζω ότι αυτή η διάκριση με το μικρό, τη μικρή διαφορά που λέει ο κύριος Κούπας οφείλεται στο ότι οι δύο υπηρεσίες της φυσικοθεραπείας και του οδοντιάτρου είναι καινούργιες, άρα πρέπει να απευθυνθούν σε μεγαλύτερο κομμάτι συμπολιτών μας, γιατί ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Δελιγιάννη. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία, μισό λεπτά, κύριε Γιατζίδη, πριν δώσω το λόγο στην κυρία Βαμπουρέλη, θέλω να πω και εγώ κάτι, μια κουβέντα μόνο, ότι πραγματικά ο κύριος Ιωακιμίδης, ο κύριος Γιατζίδης, αλλά και η Επιτροπή, δεν το λέω για να ευλογήσω τα γέννη, πιο πολύ για την κυρία Ιακωβάκη, η οποία δίνει πολύτιμες συμβουλές με την πείρα της, λειτουργεί άψογα και πολύ δίκαια για όλους τους συμπολίτες μας. Είναι πολύ θετική η κυρία Ιακωβάκη, το λέω γιατί είναι στην αντιπολίτευση και πρέπει να ακούγονται αυτά τα πράγματα και νομίζω ότι επιτελεί ένα πολύ σωστό έργο για, για τις ευπαθείς ομάδες του Δήμου μας. Το λόγο έχει η κυρία Βαμπουρέλη. Να ρωτήσω καταρχήν και μου απαντάτε μετά, όποιοι και συμμετέχουν. Κατάλαβα ότι έχει δημιουργηθεί από την αρχή, αλλά ποιοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν. Και να τοποθετηθώ, κύριε Γιατζίδη, και μετά απαντάτε σε αυτό. Δεν είναι απλά επειδή έγινε αυτή η κουβέντα. Να σας απαντήσω, θέλετε? Ναι, ναι. Αυτή η επιτροπή είναι, έρχεται και από το προηγούμενο σχήμα, από το 2015 δηλαδή, να καταλάβετε, 2014-2015, έτσι, και έχει οριστεί από το Δήμαρχο, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει γίνει ψηφοφορία. Ναι, δεν είναι το θέλουμε, απλά θα θέλαμε και εμείς να συμμετέχουμε, γι' αυτό το θέλω. Κύριε Τσιάπη, παρακαλώ. Η Επιτροπή έχει οριστεί από την καινούρια θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τις εκλογές του 2019. Δεν το θυμάμαι, κύριε Γιατζίδη. Έτσι είναι, κύριε Γιατζίδη. Έτσι είναι, αλλά και στο προηγούμενο σχήμα με την κυρία Γιακοβάκη πάλι ήμασταν. Ναι, με την κυρία Δελιγιάννη. Μισό λεπτό, κύριε Τσιάπη, γιατί έχασα πάρα πολύ μεγάλο μέρος και τις διευκρινήσεις που έδωσε ο κύριος Ιωακιμίδης. Δεν τις άκουσα καθόλου. Άκουσα όμως την κυρία Δελιγιάννη, η οποία είπε το εξής για την Επιτροπή. Πράγματι, ο όρος Επιτροπή Κοινωνικού Παντοπολίου δεν είναι δόκιμος πλέον. Θα πρέπει να μετονομαστεί ίσως η Επιτροπή σε Επιτροπή Διαχείρισης Κοινωνικών Δομών. Δηλαδή, είναι πιο ευδόκιμος ο όρος αυτός παρά Διαχείρισης Παντοπολίου, μια και ζητάμε εξιοδότηση να επεκτείνει
της δράσης της σε όλες τις δομές κοινωνικής υπηρεσίας. Συγγνώμη, θέλω να κάνω μια μικρή διευκρίνηση λίγο. Ναι, κύριε Ακημίδη, και μετά να δώσουμε το λόγο στην κυρία Καμπουρέλη. Η Επιτροπή δημιουργήθηκε το 2012 με την ίδρυση του κοινωνικού παντοπολίου, βασισμένη στο άρθρο που λέει ότι πρέπει να υπάρχει Επιτροπή Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπολίου, η οποία θα κάνει εξάμηνο τουλάχιστον απολογισμό. Γι' αυτό ονομάστηκε έτσι και γι' αυτό έτσι ξεκίνησε από το 2012 και άλλαζαν κάθε φορά τα μέλη. Αν λοιπόν θα αλλάξει το όνομά της, να αλλάξει, θα πρέπει να διευκρινίσετε ότι θα ασκεί την αρμοδιότητα της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπολίου. Ακριβώς, κύριε Ιωακίδη. Ακριβώς. Ακριβώς. Η κυρία Βαμβουρέλη έχει το λόγο. Ωραία. Συμφωνούμε και εμείς ότι οι αλλαγές αυτές που προτείνονται είναι απαραίτητες και χρειάζεται μια συνολικά αναδιαμόρφωση στο πλαίσιο λειτουργίας των κοινωνικών δομών της κοινωνικής υπηρεσίας, ειδικά με τις νέες ανάγκες και με όλα όσα θα αφήσει η πανδημία πίσω της, που ήδη βλέπουμε να είναι ιδιαίτερα αρνητικά, και πολύ φοβάμαι ότι η ελληνική κοινωνία θα ξαναζήσει την περίοδο των μνημονίων και ίσως και πολύ χειρότερες καταστάσεις. Ο κανονισμός των κοινωνικών δομών και παροχών που θα καταρτιστεί θα πρέπει να διασφαλίζει ότι καλύπτει το σύνολο των αναγκών των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας, που βλέπουν το εισόδημά τους να μειώνεται μετά την έλευση της πανδημίας τον τελευταίο χρόνο, και με την ανεργία και με όσους είναι σε αναστολή, με τις μικρές επιχειρήσεις που είναι κλειστές εδώ και ένα χρόνο και βλέπουν μπροστά τους το λουκέτο και το εισόδημά τους να έχει μειωθεί κατακόρυφα. Άρα λοιπόν, με αυτή τη λογική, είναι καλό να υπάρξει μια διόρθωση στη σημείωση στην οποία αναφέρεται ότι σε περίπτωση κρίσης τα κριτήρια ένταξης που ορθώς δύναται να τροποποιούνται μετά από απόφαση του Δημάρχου προσωρινά, είναι σε σωστή κατεύθυνση, αλλά θα έλεγα ότι πρέπει να βγει το χρονικό διάστημα που βάζεται έως 30 ημέρες. Η ίδια η πραγματικότητα με την πανδημία έχει ήδη αναιρέσει το σημείο αυτό, αφού είμαστε ένα χρόνο τώρα που έχουμε... που είμαστε σε κατάσταση κρίσης. Άρα λοιπόν έχετε κληθεί να επανεξετάσετε τα κριτήρια λειτουργίας όλων αυτών των δομών. Εμείς λοιπόν σε όλο αυτό τον κανονισμό έχουμε να προτείνουμε τα εξής. Καταρχήν, το έχουμε βάλει και στο παρελθόν όταν κάναμε αυτή τη συζήτηση, θα πρέπει να υπάρξει από την πλευρά του Δήμου οργανωμένα και συντονισμένα μία καταγραφή όλων των δημοτών, συμπεριλαμβανομένων για αυτών που έχουν μείνει άνεργοι, μειώθηκε το εισόδημά τους ή έκλεισαν τα καταστήματά τους, ώστε να γνωρίζουμε τις πραγματικές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί μετά την έλευση της πανδημίας. Η κοινωνική υπηρεσία λειτουργεί και παρέχει όλες αυτές τις υπηρεσίες. Το πρόβλημα όμως της έλλειψης της γνώσης από την πλευρά των δημοτών και της επικοινωνίας υπάρχει, και άρα λοιπόν αυτή η καταγραφή θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος οργανωμένος ώστε να επιτευχθεί, ώστε να έχουμε το σύνολο των συμπολιτών μας που χρήζουν πραγματικά, που έχουν την ανάγκη να απευθυνθούν σε αυτές τις υπηρεσίες. Με λίγα λόγια, να τους βρούμε εμείς και όχι να μας βρουν εκείνοι, γιατί εκεί δημιουργείται και το έλλειμμα. Δεύτερον, για όλες τις... νομίζω ότι ο διαχωρισμός ο οποίος γίνεται ανάμεσα στις υπηρεσίες σε σχέση με τα εισοδηματικά κριτήρια θα πρέπει να ενοποιηθεί και θα πρέπει γίνει 6.000 για το σύνολο των κοινωνικών παροχών, δηλαδή για όλες τις δομές, και μάλιστα να έρθουμε ξανά το Σεπτέμβρη και να ξαναδούμε αν οι 6.000 καλύπτουν όλους τους συμπολίτες μας που είναι οικονομικά ασθενέστεροι και μπορούν να απευθυνθούν εκεί, γιατί ενδεχομένως οι ανάγκες να είναι τέτοιες ώστε να απαιτείται και ακόμα μεγαλύτερη διεύρυνση και να πρέπει να το πάμε στις 8.000, όπως είναι η απαλλαγή των δημοτικών τελών. Να πω εδώ για να απαντήσω και στον κύριο... δεν θυμάμαι, υπόθηκε νωρίτερα για το κοινωνικό δοδιατρίο. Ειδικά η οδοντιατρική περίθαλψη είναι μείζονος σημασίας, καθώς οι παρεχόμενες υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται από δημόσιες τομές είναι ελλειπείς και ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα κοστοβόρες. Άρα καλώς γίνεται και μπαίνει αυτό το ποσό για τις 6.000. Εκεί πρέπει να μπουν και το κοινωνικό φαρμακείο και τα δημοτικά ιατρεία,
γιατί αυτή τη στιγμή το βλέπουμε να συμβαίνει, η κοινή νοσηρότητα δεν αντιμετωπίζεται, το είπε και η κυρία Ιακωβάκη νωρίτερα, δεν αντιμετωπίζεται στις δημόσιες δομές, η πρωτοβάθμια είναι διαλυμένη και θα συνεχίσει να είναι διαλυμένη και το επόμενο διάστημα και φοβάμαι ότι αυτό θα συμβαίνει για πάρα πολύ καιρό. Άρα λοιπόν το εισόδημα, θα πρέπει, τα εισοδηματικά κριτήρια θα πρέπει να τα δούμε και εμείς λέμε ότι πρέπει να είναι 6.000 ευρώ. Υπάρχει ένα κενό, τουλάχιστον εγώ δεν το καταλαβαίνω, σε σχέση με τον βαθμό στον οποίο λαμβάνεται υπόψη η μονογονικότητα, η ενεργή και τα κοινωνικά προβλήματα. Αναφέρεται γενικά, καλό είναι να διευκρινιστεί. Και τέλος έχουμε να προτείνουμε και άλλα τρία πράγματα που είναι στα πλαίσια άσκησης της κοινωνικής πολιτικής και των μέτρων τα οποία θα πρέπει να ληφθούν ειδικά αυτή την περίοδο. Προτείνουμε να δοθεί άπαξ ένα κοινωνικό επίδομα σε όσους έχασαν τη δουλειά τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας και δεν έχουν αποδεδειγμένα άλλο εισόδημα. Στα παιδιά αυτών που πέρασαν στο πανεπιστήμιο ή θα περάσουν στις επερχόμενες εξετάσεις, επίσης να δοθεί μια χρηματική ενίσχυση ως επιβράβευση που θα τη συμφωνήσουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο. Και προτείνουμε τέλος την υλοποίηση ενός προγράμματος voucher, που να είναι τύπου voucher, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης για τους οικονομικά ασθενέστερους, πάλι με κριτήρια, που θα εξαργυρώνεται στα μικρά καταστήματα της πόλης, ώστε να ενισχυθούν και τα καταστήματα που αντιμετωπίζουν και θα αντιμετωπίσουν πάρα πολλά προβλήματα, αλλά και όσοι συμπολίτες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα απεξέλθουν. Όλες αυτές τις προτάσεις εμείς δεν τις καταθέτουμε απλά. Θα θέλαμε να ενσωματωθούν και τις καταθέτουμε και προς ψήφιση σήμερα στο Σώμα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι, βεβαίως, κύριε Καραντινέ, παρακαλώ. Να κάνω μια παρέμβαση. Μπορούμε μια μικρή τοποθέτηση και εμείς από μια πολύ ανάποδα. Βεβαίως. Ένα λεπτό, κύριε Τσιάπη, ένα λεπτό. Εσείς. Θα δώσουμε στον κύριο Καραντινό πρώτα, μετά ετοιμάζεται... Κύριε Πρόεδρε, και εγώ μια τοποθέτηση στο τέλος. Και εσείς, κύριε Κούπα. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ τοποθέτηση στο τέλος. Ναι, ναι, σας άκουσα. Ελάτε, κύριε Καραντινέ. Λοιπόν, μια μικρή παρέμβαση. Καταρχάς, συγχαρητήρια στον κύριο... Μετά το που εγώ θέλω. Αν αφήσουμε τον κύριο Καραντινό να μιλήσει, θα μιλήσετε κι εσείς. Αλλά πρέπει να τον αφήσουμε πρώτα. Συγχαρητήρια στον κύριο Γιατήρη για τη δουλειά την οποία κάνει. Θα ήθελα να παρέμβω λίγο από το επάγγελμά μου το επιχειρηματικό, το ασφαλιστικό, επειδή το διακονώ 30 χρόνια. Ο κύριος Κούπας είχε απόλυτο δίκιο με την διάκριση αυτή η οποία γίνεται εισοδηματική. Δεν μπορείς να κάνεις διάκριση εισοδηματική ως προς τις ειδικότητες των γιατρών, διότι πρέπει να κρατάς στατιστικά, να βλέπεις επισκεψιμότητα, ποιες ειδικότητες επισκέπτεται ο Δημότης και ποιες έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Το δεύτερο, για τον οδοντίατρο που είπατε, γιατί είναι ένα πρόβλημα και των ασφαλιστικών των μεγάλων εταιριών που δεν καλύπτουν οδοντιάτρους. Τώρα τελευταία υπάρχουν και οδοντιατρικά κέντρα, τα οποία έχουν διαφορετικές συμβάσεις μπορεί να κάνουν, πολύ πιο μειωμένες όταν υπάρχει το κέντρο το οδοντιατρικό. Πιστεύω λοιπόν ότι για την πρωτοβάθμια περίθαλψη μην κάνετε διάκριση εισοδηματική ως προς τις ειδικότητες. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Τίποτα άλλο. Κύριε Τσιάπη. Ναι, κύριε Γιατζίδη, παρακαλώ. Θέλω να πω το εξής, ότι εμείς στην κοινωνική υπηρεσία και στα δημοτικά ιατρία πρέπει να ισορροπήσουμε μεταξύ και των πολιτών αλλά και των επαγγελματιών υγείας που υπάρχουν στην πόλη. Δηλαδή, ούτε τη δουλειά των επαγγελματιών υγείας να απορροφήσουμε στα δημοτικά ιατρία, απ' την άλλη όμως να εξυπηρετήσουμε και τους χαμηλοεισοδηματίες και αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν κάποια ασφάλιση, κυρίως σε πράξεις καθαρά θεραπευτικές οδοντιατρικές, όπως είναι τα σφραγίσματα, οι καβαρισμοί, η θεραπεία της ουλίτιδας, οι εξαγωγές κτλ. Θέλω να πω το εξής. Άκουσα με μεγάλη προσοχή την κυρία Βαβουρέλη τώρα που μίλησε, προηγουμένως δεν άκουσα κάτι άλλο. Εγώ και ο κύριος Ιωακιμίδης είμαστε ανοιχτοί να έρθουν εκπρόσωποι των παρατάξεων στο γραφείο μου, να συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι δυνατότητες έχουμε από την πλευρά της οικονομικής υπηρεσίας και πώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε ώστε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την παινία αυτή που έχουν οι πολίτες αυτή τη στιγμή και τη μη κάλυψη πάνω σε θέματα υγείας. Άρα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε
κομμάτι-κομμάτι και να δούμε πού μπορούμε να βελτιωθούμε με τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε. Άρα, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Θέλω σήμερα να περάσει όπως είναι η εισήγηση και είμαι ανοιχτός να κανονίσουμε μια συνάντηση με εκπροσώπους παρατάξεων. Κυρία Βαβουρέλη είναι και υγειονομικός, είναι γνώστης πάρα πολλών πραγμάτων. Να έρθουν εκεί πέρα να συζητήσουμε και ο Σκιουλάνης είναι γιατρός, αλλά και όποιος άλλος από τις παρατάξεις, προκειμένου να κάνουμε μία κουβέντα τι μπορούμε να βελτιώσουμε με τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε στην κοινωνική υπηρεσία. Σε αυτό που λέω, θέλω να πιστεύω ότι είναι σύμφωνος και ο κύριος Ιωακιμίδης, ο οποίος είναι ο διευθυντής της διεύθυνσης και έχει και μια τεράστια εμπειρία πάνω σε θέματα που άπτονται της κοινωνικής πολιτικής. Θα ήθελα αυτή η πρότασή μου, δηλαδή, είμαι ανοιχτός όποτε θέλετε και την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Ωραία, κύριε Γιατζίδη, ευχαριστώ. Να φέρουμε μια τροποποίηση των ποσών και τέτοια, αλλά να εξετάσουμε όλες τις παραμέτρους και όλες τις δυνατότητες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θα μιλήσει η κυρία Βιέα ή η κυρία Βρετού. Ναι, κυρία Βιέα. Ελάτε, σας ακούμε. Λοιπόν, είναι σημαντικό καταρχάς που ο Δήμος ανοίγει αυτή τη συζήτηση, αλλά θεωρούμε ότι δεν είναι αρκετό. Και δεν είναι αρκετό γιατί δεν εξυπηρετεί τον πραγματικό του σκοπό, την κοινωνική πολιτική. Η κοινωνική πολιτική πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση και να γίνει πιο ενεργητική, να μην είναι τόσο παθητική. Πρέπει να λάβει υπόψη της αυτή τη σκληρή και άγρια πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί με την πανδημία 1,5 χρόνο σχεδόν τώρα. Ο Δήμος λοιπόν έχει υποχρέωση να βρίσκει τους απόρους, τους στοχούς και όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν με πολύ αναξιοπρεπείς συνθήκες και πρέπει και να μειώσει τη γραφειοκρατία. Υπάρχουν άπειρα δικαιολογητικά που βλέπω εδώ, ένας πάκος από δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ένας άνθρωπος για να λάβει όλη αυτή τη μέρημνα, που δεν θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος, όπως είπαμε και πριν, ζει με 534 ευρώ και δεν έχει καλομάθει, όπως είπε ο βουλευτής Κυρανάκης της προάλλες, σε μια κατάπτυστη ξαναδήλωση, δεν έχει καλομάθει να παίρνει επιδόματα, υποφέρει όλο αυτό το διάστημα. Και προφανώς όλα αυτά τα πλαφόν και τα όρια πρέπει να πάνε προς τα πάνω. Γιατί δεν γίνεται να μιλάμε για όρια απόλυτης φτώχειας. Μιλάμε τώρα για ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια. Με 15.000 ευρώ μια τετραμελή οικογένεια, με δύο παιδιά, με ενίκιο, με όλα αυτά τα έξοδα μπορεί να τα βγάλει πέρα. Προφανώς και όχι. Λοιπόν, οπότε εμείς θα ψηφίσουμε λευκό. Θεωρούμε ότι είναι σε μια καλή κατεύθυνση, αλλά δεν είναι αρκετό. Και αν ο κύριος Γιατζίδης, όπως είπε, είναι ανοιχτό σε διάλογο, εμείς προτιθέμεθα και γραπτός να υποβάλουμε τις προτάσεις μας σε μια πόλη ανάποδα για μια επαρκή, θα έλεγα, κοινωνική πολιτική. Που εγώ, είναι θέλω και πολύ πέρα... εγώ θέλω να έρθετε να συζητήσουμε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ την κυρία Βιέα. Το λόγο έχει ο κύριος Βρετός. Αυτό το θέμα που κουβεντιάζουμε είναι σπουδαίο, έτσι, από κάθε άποψη, δεν διαφωνεί κανένας. Αλλά μην ξεχνάμε ότι την ίδια στιγμή η κεντρική πολιτική του αστικού κράτους αυτά τα θέματα τα έχει βάλει στις καλέντες. Με αποτέλεσμα δηλαδή να γίνονται τώρα τα μερεμέτια από τους δήμους και από την τοπική διοίκηση. Άρα και λοιπόν υπάρχει ένα έλλειμμα κεντρικής πολιτικής απέναντι σε αυτό που λέγεται κοινωνική πολιτική, που λέγονται ευπαθείς ομάδες, που λέγονται άνεργοι, που λέγονται κλειστά μαγαζιά, που λέγονται απολυμμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι δύσκολοι, κυρία Βαβουρέλη, να βρεθούν που είναι, γιατί υπάρχει αξιοπρέπεια του ανθρώπου και δεν είναι εύκολο να καταμαρτυρήσει ο άλλος το μαρτύριο που περνάει μέσα στην οικονομική δυστυχία των αστικών κυβερνήσεων που προκαλείται. Το ένα είναι αυτό. Άρα λοιπόν, το θέμα το οποίο πρέπει εμείς τώρα να δούμε είναι, και ο Νότης, ο κύριος Γιατζίδης, με πρόλαβε πραγματικά. Και το συμπλήρωσε και η κυρία Βουλέα, η κυρία Βρετίνα Τζοκιαμίδου από τις δύο, και οι δύο όμορφες είναι εξάλλου, λοιπόν, και τα λοιπά, ότι άμεσα εμείς θα δώσουμε και γραπτές τις θέσεις μας και τις εισηγήσεις μας σε μια συνεργασία με τον κύριο Γιατζίδη και τον κύριο Ακημίδη, προκειμένου να διευρυνθεί αυτός ο κύκλος των ανθρώπων που σήμερα δυστυχώς ζουν στα όρια όχι της ανέχειας, της πλήρους φτώχειας, έτσι και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν κριτήρια πλέον να μετρηθούν. Είναι τέτοια η καταιγίδα και η λέλαπα της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης σε συνδυασμό με την πανδημία που έχει συνθλιβεί το παν.
Άρα λοιπόν θα κοιτάξουμε να δούμε τι σώζεται και πόσοι άνθρωποι όλο και πιο πολύ να τύχουν αυτού του μικρού κοινωνικού ευεργετήματος τη στιγμή που η κεντρική διοίκηση τους έχει καταλήψει. Με αυτή την έννοια θα δώσουμε τις προτάσεις μας και θα συνεργαστούμε σε μια κατεύθυνση πραγματικά να διευρυνθεί αυτός ο αριθμός των ανθρώπων, γιατί έτσι κι αλλιώς η κρίση τον έχει διευρύνει πάρα πολύ. Και είναι κόσμος που δεν γνωρίζουμε, είναι κόσμος που κρύβει την αξιοπρέπειά του μες στη φτώχεια του και στη δυστυχία του. Αυτός ο κόσμος και θα οφείλουμε να τον ανακαλύψουμε και οφείλουμε να του δώσουμε τα κίνητρα εκείνα που με μια αξιοπρέπεια θα διεκδικήσει το δικαίωμά του για επιβίωση και ζωή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας συγχαρώ για το υψηλό επίπεδο διαλόγου, για το κοινωνικό πρόσωπο που δείχνουμε, γιατί αυτό είναι το πραγματικό μας πρόσωπο, για την αλληλεγγύη που έχουμε σε όλες τις απόψεις γύρω από αυτό το καυτό ζήτημα, το κοινωνικό που ταλανίζει τη χώρα μας και την πόλη μας. Και θέλω να πιστεύω ότι θα πάμε μονιασμένοι και στην ψηφοφορία. Έχουμε διαφοροποίηση στην ψηφοφορία ή να το πάμε μόνο. Πρόεδρε, μπορώ να πω κάτι, μπορώ να πω λίγο κάτι. Όπα, πρόεδρε. Ναι. Πρόκειται να τοποθετηθώ. Ναι, κύριε Κούπα, ναι, με συγχωρείτε, κύριε Κούπα. Ελάτε. Επίτρεψε. Ναι, κύριε Κούπα. Θέλω να τοποθετηθώ πρώτα απ' όλα για να εξηγήσω κανένα δύο πράγματα και να πω το εξής. Τιμώ πάρα πολύ τον κύριο Γιατζίδη και τον κύριο Ιωακιμίδη ως διευθυντή της υπηρεσίας. Τιμώ τον κύριο Γιατζίδη γιατί βλέπω όλα αυτά τα χρόνια με την ερωτικά που δείχνει και κυρίως τώρα που είναι αντιδήμαρχος κοινωνικής πολύ στην ευαισθησία που έχει. Η παρέμβαση που έκανα και αυτό που είπα έχει να κάνει με το εξής. Δεν έκρινα γιατί έχεις βάλει 6.000 εκεί, έκρινα το γεγονός ότι επειδή είναι πιο απαραίτητη η μία παροχή από την άλλη, θα έπρεπε τα ποσά αφού τα διαφοροποιείς να είναι αντίστροφα. Και επαναλαμβάνω, είναι μεγαλύτερη η ανάγκη για τον γιατρό ή τον καρδιολόγο παρά για τον φυσικοθεραπευτή και τον οδοντίατρο. Αυτό λέω. Εκεί λοιπόν πρέπει να διαφοροποιήσουμε τους αριθμούς. Και τούτο γιατί αν πάμε στο φυσικοθεραπευτή και στον οδοντίατρο, πώς ελέγχθη από κάπου. Δεν θυμάμαι από ποιο συνάδελφο ότι επειδή τώρα είναι καινούργια δομή αυτή, μπορεί και να μην έχουμε πελατή. Να πω, δεν το λέω, δεν θέλω να το πω λαϊκά. Έχουμε, κύριε. Και τότε, παιδιά, να το πάμε το όριο στις 20.000, οπότε εκεί θα γεμίσουμε. Δεν είναι λογική αυτή. Κύριε Κούπα, μην ξεχνάμε κάτι. Το όριο. Κοινωνική πολιτική σημαίνει απλά. Δεν είναι πελάτες αυτοί. Είναι θα πάρουμε την εργασία των υγειονομικών που υπάρχουν στην πόλη μας. Δεν θέλουμε αυτό το πράγμα. Θέλουμε να καλύψουμε χωρίς να βλάψουμε από την άλλη τους γιατρούς και τους υπόλοιπους υγειονομικούς. Μα αυτό κάνεις όταν, στα όρια. Όταν ανεβάζεις τα όρια σε συγκεκριμένες ειδικότητες, αυτό κάνεις. Όταν θα τα πας και σου λέω το ακραίο παράδειγμα, εάν το πας στις 20.000, τότε θα έχεις συρροή στο φυσικό θεραπευτήριο. Θα έρθει πολλοί κόσμο. Πάντως, συνάδελφοι, μην το πρέπει να πάει περιορισμένη. Και κοινωνική πολιτική τι σημαίνει. Κοινωνική πολιτική σημαίνει ένα πράγμα. Πριν απ' όλα, πριν από οτιδήποτε άλλο. Συνάδελφοι, θα πάρω Κούπα, πολύ λίγα από πολλούς για να δώσω πολλά σε λίγους. Τα υπόλοιπα, αυτό πρέπει να αλλάξει. Το όριο αυτό να αντιστραφεί. Κύριε αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Παρακαλώ, πρέπει να αλλάξουν και οι προϋπολογισμοί που διατίθενται για την κοινωνική υπηρεσία τότε. Πρόεδρε, θέλω πριν την ψηφοφορία όμως να πω κάτι γιατί κατέθεσα κάποιες προτάσεις και λίγο να εξηγήσω. Ωραία. Είμαστε σύμφωνοι να μην καταθέσουμε το σύνολο των προτάσεων που ανέπτυξα νωρίτερα, γιατί πραγματικά πρέπει να γίνει μια συζήτηση και να γίνουν όλη η κοινωνία αυτής της εξεργασίας. Παρόλα αυτά όμως, εμείς ζητάμε σήμερα να αποφασιστεί και το καταθέτουμε το εισόδημα να είναι ενιαίο και να διαμορφωθεί στις 6.000 για τους λόγους που είπα και νωρίτερα.
Είναι κάτι διαφορετικό αυτό. Ανέπτυξα το σκεπτικό μας και νομίζω ότι είναι σημαντικό να αποφασιστεί σήμερα και γι' αυτό το προτείνουμε. Συνάδελφοι, νομίζω εξαντλήθηκε το θέμα από όλες τις πλευρές. Φρονώ ότι πρέπει να πάμε στην ψηφοφορία του θέματος. Υπάρχουν αντιθέσεις, υπάρχουν αρνητικοί ψήφοι επί τη συζήτηση αυτή που κάναμε. Πρόεδρε μου, θα το κάνει δεκτό ο κύριος Γιατζίδης το κριτήριο το εισοδηματικό που βάζουμε, γιατί τα υπόλοιπα θα συζητήσουμε, θα ενημερωθούμε. Αυτό το κριτήριο, το όριο που βάζουμε, τους λόγους που δικαιολογήσαμε, θέλετε, γιατί διαφορετικά δεν θα έχουμε άλλη. Αυτό είναι για μας αρκετά σημαντικό και μείζονος πολιτικής σημασίας. Μην το βάλουμε σε ψηφοφορία απέναντι. Νομίζω ότι θα είναι λάθος. Αυτό λέω και εγώ. Γι' αυτό το λέω. Εγώ λέω καλό τον κύριο Γιατζίδη να το δεχθεί. Δεν είναι. Είναι προς όφελος αυτό. Δεν είναι δηλαδή σε λαθασμένη κατεύθυνση. Όπως και προείπα, κύριε Παυλόπουλο, δεν ξέρω αν με ακούσατε. Η λέξη πελάτες δεν μ' αρέσει. Είναι ωφελούμενοι. Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια δραματική κατάσταση. Δεν είναι πελάτες ενός ιατρείου. Εγώ δεν είπα ότι είναι πελάτες. Εξάλλου είναι γνωστό ότι είναι άνθρωποι. Όχι, όχι. Ακούστηκε. Τη αλληλεγγύη είναι άνθρωπος, άρα εποφελούμενοι λέγονται και μάλιστα αλληλεγγύοι πολλές φορές. Κύριε Τσιάπη, όντως για ωφελούμενους μιλάμε και θέλουμε αυτοί οι ωφελούμενοι να είναι όσο γίνεται πιο πολύ. Προσέξτε όμως κάτι, είπε για 6.000 η κυρία Βαγουρέλ και ο Θέμης. Αν βάλουμε το 534 που είναι σήμερα αυτό το επίδομα που χορηγείται επί 12 μήνες σχεδόν και θα συνεχίσει από ό,τι φαίνεται, άμα το παραπλασιάσει με το 12 ξεπερνάει τις 6.000. Αντιληφθείτε λοιπόν ότι ακόμα και αυτοί οι επιδοτούμενοι από το κράτος των 534 ευρώ δεν θα είναι δικαιούχοι δεν θα είναι ωφελούμενοι αυτού του προγράμματος. Έχετε δίκιο κύριε Βρετέ. Να τελειώσω και ολοκληρώνω. Προσπαθούμε να έχουμε πάντα δίκιο. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, άραγε λοιπόν, αφού υπάρχει ένα μέτρο κρίσης στο Δήμο, οι 8.000 που η απαλλαγή των τελών, θα ήταν ίσως το ποσό αυτό και ένα ποσό αντικειμενικά, αφού το έχει εφαρμόσει ο Δήμος μας με την απαλλαγή, γιατί και αυτό κοινωνική πολιτική είναι, να ενταχθούν οι άνθρωποι αυτοί μέχρι το όριο αυτό. Και πάει όμως με λεπτομέρεια τις προτάσεις μας, λέω εξειδικευμένα θα τις δώσουμε στον Νότι και στον κύριο Κιμήτα. Και θεωρώ ότι δεν δεσμευόμαστε μέχρι σήμερα, γιατί τη στιγμή που πεθαίνουν 72 άνθρωποι τη μέρα εκτός ΜΕΘ, κύρια, και τη στιγμή που η πανδημία θα συνεχιστεί, τη στιγμή που δεν υπάρχει δημόσια υγεία και θα προστρέφουν όλοι στα δημοτικά ιατρία, πρέπει πραγματικά και εμείς να ξαναδούμε άμεσα, ίσως πιο επικαιροποιημένο αυτό το πρόβλημα και αυτή την επιδίωξη. Εντάξει, κύριε Βρετέ, πάντως να σας πω το εξής. Θα σας διαβεβαιώσει και η κυρία Ιακωβάκη επ' αυτού, ότι όσοι είναι πολύ κοντά, αν για 100 ή 150 ευρώ δεν είναι στο όριο, δεν έχει απορριφθεί κανένας. Μπορεί να το επιβεβαιώσει και η κυρία Ιακωβάκη αυτό που σας λέω. Κύριε Τσιάπη. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να μιλήσω. Ασφαλώς. Δεν νομίζω ότι δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε αυτό το ένα πλαφόν για όλα. Το ζήτημα είναι ότι αυτά που έχουμε προμηθευτεί ως Δήμος με βάση τα παλιά δεδομένα, δεν θα έρθουν βέβαια οι άνθρωποι και θα προσπαθήσει η υπηρεσία να δώσει, αλλά δεν θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει. Μπορούμε να το πάρουμε ως απόφαση και να το κοινοποιήσουμε ότι μπορούμε να το εφαρμόσουμε, γιατί αν έρθουν δεν θα φτάσουν για αυτούς που ήδη υπάρχουν. Γιατί μέχρι να αυξήσουμε το ποσό, να τα προϋπολογίσουμε και να τα περάσουμε στην αγορά, δεν θα γίνει ούτε για τον επόμενο χρόνο. Εγώ λέω, συμφωνώ με το να πάει το πλαφόν στις 6.000 και να το λογαριάσουν οι υπηρεσίες πότε μπορούν να το υλοποιήσουν και να μας το φέρουν ότι μπορούν να το υλοποιήσουν το Σεπτέμβρη ή τον Ιούνιο. Να καταλάβατε, για να μην δυσκολέψουμε. Απολύτως σας κατάλαβα. Και τους δικαιούχους τους σημερινούς, γιατί θα φορτώσουμε στην κοινωνική υπηρεσία που το οφείλουμε να το κάνουμε ένα μεγάλο αριθμό, γιατί θα υπάρξει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τάση ανόδου, αλλά ελεγχόμενη.
όταν θα τελειώσει η πανδημία και θα σταματήσουν και τα 530 και θα είναι χωρίς ένα ευρώ, τότε θα έρθει το μπούλιο, ο κόσμος. Και εκεί πρέπει εκεί η υπηρεσία να είναι έτοιμη και να μπορεί να είναι προς όλους ίση. Με αυτή την έννοια, ας τους δώσουμε εμείς τις προθέσεις μας, να τις πούμε και σήμερα κιόλας. Ότι θέλουμε τουλάχιστον 6.000 και μέχρι το τέλος του χρόνου να επαναπροσδιοριστούμε, μήπως πρέπει να πάμε και παραπέρα. Αυτά. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε και σαν γιατρός, αλλά και σαν οικονομολόγος. Και τα δύο τα φωτίσατε. Παρακαλώ, κυρία Βρετού. Μία διευκρινιστική ερώτηση για αυτό, που προτείνουν. Αν μπορεί να μας απαντήσει ο κύριος Γιατζίδης και ο Θέμης που έβγαλε την... Κύριος Ιωακιμίδης. Ωραία. Αυτό που γράφει, τα έγγραφα που μας έχετε στείλει, λένε ότι το όριο για το ετήσιο εισόδημα για κοινωνικό παντοπολείο, συσίτιο φυσικοθεραπευτήριο και κοινωνικό οδοντιατρίο είναι στα 6.000 και είναι στα 4.000 για το κοινωνικό φαρμακείο και τα δημοτικά ιατρία. Αυτό που προτείνει ο κύριος Παυλόπουλος είναι να ανέβει στα 6 και για αυτά τα 2 που είναι στα 4. Δηλαδή αυτό δεν έχουμε καταλάβει, τι πρέπει να ψηφίσουμε διευκρινιστικά. Να ανέβουν όλα και να γίνουν στα 6.000. Κύριε Τσιάπη, μπορώ να μιλήσω? Ναι, κύριε Γιατζίδη, ασφαλώς. Ακούστε, κύριε Τσιάπη, εγώ θα ήθελα να μην είμαστε βιαστικοί. Θέλω να έρθουν οι εκπρόσωποι των παρατάξεων, να δούμε αν ανεβάσουμε το ποσό, πόσους μπορούμε να καλύψουμε. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε σε περίοδο πανδημίας. Ένα μεγάλο μέρος προσωπικού λείπει αυτή τη στιγμή από την κοινωνική υπηρεσία, είτε με άδειες ειδικού σκοπού, είτε για κάποιες άλλες αιτίες. Δηλαδή, θέλω να είμαστε πιο εμπεριστατωμένοι. Ο προϋπολογισμός είναι δεδομένος αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να γίνουν αυξήσεις πιθανώς σε κονδύλια του προϋπολογισμού και αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού της κοινωνικής υπηρεσίας. Είμαι ανοιχτός στο να βελτιώσουμε και ακούγεται πολύ θετικό να έχουν όλοι το ίδιο οικονομικό όριο. Το καλύτερο και το πιο δημοκρατικό και για όλες τις δομές να μην υπάρχει κάποιο μπέρδεμα. Προτείνω όμως να περάσουμε αυτή τη στιγμή όπως είναι η εισήγηση και από εκεί και πέρα να το δούμε από Σεπτέμβρη. Θέλω και εγώ να είναι, και πολλές φορές το έχω συζητήσει με τον κύριο Ιωακιμίδη, αλλά θέλουμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Αν η αύξηση αυτή πάει το ίδιο όριο οικονομικό σε όλες τις δομές, τι επιπτώσεις θα έχει στην υπηρεσία. Και η πρότασή μου για να έρθουν εκπρόσωποι των παρατάξεων, είτε όλοι μαζί, είτε και μεμονωμένοι, και να καταθέσουν και προτάσεις, να κάνουν μια μεγάλη συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό. Δεν μπορώ να πάρω μια βιαστική απόφαση αυτή τη στιγμή να πω 6.000, γιατί είναι αβασάνιστα. Πρέπει να το μετρήσω. Κατανοητό. Και αυτός είναι, και ο σκοπός του Συμβουλίου, να συνθέτουμε όλες τις απόψεις. Για το καλό των συνδημοτών μας. Πρόεδρε, μια πολύ μικρή παρέμβαση, αν μου επιτρέπεις. Ναι, κύριε Μουζαλά. Εγώ βλέπω το εξής. Έχουμε συμφωνήσει όλοι στο τι έρχεται. Και αυτό επίσης έχουμε συμφωνήσει ότι θέλουμε να το καλύψουμε. Άσχετα του ποσού που θα βάλουμε, οι ανάγκες θα δημιουργηθούν. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι θα καλύψουμε ένα μέρος αυτών των αναγκών κρατώντας το ποσό στο 4 ή στο 6. Γιατί αν οι ανάγκες αυτές σκάσουν όπως όλοι περιγράψανε, δεν είναι δηλαδή μια δικιά μου εκτίμηση, είναι ολονών μια εκτίμηση, θα έχουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα στερούνται αυτών των αναγκών. Άρα λέω, ένα πράγμα είναι οι ανάγκες, ένα δεύτερο είναι η χρηματοδότησή τους. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να συζητηθεί και γι' αυτό έχει νόημα να οριστεί ένα ποσό που να καλύπτει όσο το δυνατόν ανοίγει τη βεντάλια, θα ορίσει και την ανάγκη της συζήτησης, το είδος της συζήτησης για τη νέα χρηματοδότηση. Λέω λοιπόν, κύριε Γιατζίδη, και εγώ καταλαβαίνω την ανησυχία σας, αλλά το να εξυπηρετήσουμε αυτούς που έχουμε τώρα και απ' έξω να συσσωρεύονται άλλοι, οι οποίοι επειδή έχουμε πει 4 ή 6 δεν θα μπορούμε να τους εξυπηρεσίσουμε. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι κάτι ευχάριστο. Άρα το άμεσο θέμα συζήτησης νομίζω είναι η ανάγκη
της χρηματοδότησης ενός πιο γενναίου, πιο αντικειμενικού, πιο πραγματικού, πιο αντίστοιχου προγράμματος με τις ανάγκες που δημιουργούνται. Με αυτή την έννοια, εγώ θα ήθελα να το κάνετε αποδεκτό και να συζητήσουμε το άμεσα όμως το θέμα της ανάγκης χρηματοδότησης, γιατί το Σεπτέμβριο που λέμε θα είναι αργά, θα έχουν δημιουργηθεί ανάγκες, θα υπάρχει αυτός ο κόσμος. Ήδη υπάρχει ένας κόσμος τέτοιος. Άρα λοιπόν λέω, το πρώτο είναι να έρθουμε στην Επιτροπή με τις προτάσεις μας, με όλα αυτά κτλ. Αλλά το πρώτο μέλημα της Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Αρχής θα είναι η αύξηση του προϋπολογισμού για τις κοινωνικές δαπάνες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Μουζάλα. Νομίζω ότι φωτίστηκε από όλες τις πλευρές. Να περάσουμε τώρα. Ναι, κύριε Δήμαρχε. Να κλείσω εγώ. Ήταν μια πρόταση ο κύριος Γιατζίδης, μια δημοκρατική πρόταση. Να συντονιστούν όλες οι επικεφαλείς των παρατάξεων, να συζητήσουν το θέμα άμεσα. Δεν είναι ανάγκη να πάμε το Σεπτέμβριο, μπορούμε να το κάνουμε και τον Ιούνιο, μπορούμε να το κάνουμε και τον Ιούλιο. Όταν είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή είναι βιαστικό να πάρουμε αυτό. Ξέρετε ότι έχουμε αφαιρέσει το ενίκιο, αφαιρούμε τα δάνεια, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι πραγματικό αυτό το ποσό. Εντάξει. Λοιπόν, έκανε μια πρόταση ο Γιατζίδης. Νομίζω ότι μπορούμε για να το κάνουμε το συντομότερο δυνατό. Είναι ένα πρώτο βήμα δηλαδή αυτό. Καταλάβατε. Υπάρχουν και άλλα βήματα στην περίπτωση αυτή. Λοιπόν, μπορώ να πω κάτι, να υπερθεματίσω, Πρόεδρε, για να πω κάτι, να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Γιατί ο σύντροφός μου θέλω να το τονίσετε όπως και πριν. Πρέπει να το κλείσουμε όμως. Είναι σημαντικό να το ακούσουν οι συνάδελφοι και να το. Και η Μαρία Μαγκουρέλη που επεξεργάστηκε την πρόταση ήταν η ειδική φοιτήτρια, ορίτρια γι' αυτό. Και η παρέμβαση του συναδέλφου μου του Μάρτου Μουζάλα. Και αυτό που σας είπαμε και πριν, δηλαδή συνολικά, σεβόμαστε αυτό που είπε ο Γιατζίδης, ότι χρειάζεται μια μεγαλύτερη επεξεργασία. Για τα 6.000 σήμερα, δεν νομίζουμε ότι, ενώ για τις οδοντιατρικές υπηρεσίες, για αυτά που ήταν στα 4.000, ότι είναι πολύ. Θα είναι πολύ μεγάλη διαφυγή, το πολύ μεγάλο το κόστος στο εναλλακτικό. Και κατά τη γνώμη μου, είναι καλό να το θέσουμε εκεί που θέτει και η Eurostat το όριο της στόχιας. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, με πολύ μεγάλη χαρά, και εμείς το θέλουμε περισσότερο, να γίνει μια συνάντηση στο συντομότερο δυνατό. Χαιρετίζουμε ότι ο Δήμαρχος θέλει να το κάνει τον Ιούνιο-Ιούλιο, λίγο πριν φύγουμε για το καλοκαίρι, να βάλουμε κριτήρια καλύτερα, να έχουμε τη δυνατότητα υπηρεσίες, οι οποίες είναι εξαιρετικές. Εγώ θέλω να συγχαρώ και τον Γιώργο τον Ιωακιμίδη προσωπικά, γιατί κάνει μια εξαιρετική δουλειά και συγχαρητήρια. Οπότε θα θέλαμε με τη συνδρομή και των εργαζόμενων, που και αυτοί σίγουρα θα έχουν προτάσει και θα μπορούν να μετρήσουν κάποια πράγματα, και με τις πολιτικές δυνάμεις όλες, τον Ιούνιο-Ιούλιο να το επιχειροποιήσουμε επί τα βελτίο. Σήμερα όμως θα θέλαμε για να είναι και σοβαρή και πρόταση και να μην μπερδεύεται και ο κόσμος, ακόμα και αυτό είναι σημαντικό, να είναι μια σοβαρή πρόταση ενιαία, που είναι το όριο της στόχιας. Δηλαδή πρέπει να το σκεφτείτε, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη μέτρηση αυτή. Σας παρακαλώ να το σκεφτείτε πολύ σοβαρά, συνάδελφοι και κύριε Γιατζίδη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Παυλόπουλο. Δεν ακούγεται. Πρέπει να υπολογίσουμε το ποσό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε έτσι αυτή τη στιγμή. Δεν υπολογίσαμε το ποσό. Θα βρεθεί το Μάιο, τον Ιούνιο, να το κάνουμε. Ακριβώς αυτό είναι. Πρέπει να υπολογίσουμε το ποσό. Είναι και κοντά. Λοιπόν, συνάδελφοι, να θεωρήσω... Κύριε Τσιάπη, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, έχει δίκιο και ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Κούπας, διότι πρέπει να υπολογιστεί η δαπάνη σε τι θα είναι για την κοινωνική υπηρεσία. Συνδέεται με τον ίδιο αριθμό ωφελουμένων ανακοινωνική δομή. Παράδειγμα, στο παντοπολείο είναι περίπου... Μα και η αντιπολίτευση αυτή που είπαν και τις αντιπολίτευσεις. Ακούστε, Γιατζίδη. Έχουν δίκιο όλοι οι ομιλούντες. Και τα κορίτσια από την πόλη ανάποδα, και ο Άγγελος ο Βρετός, και η κυρία Βαμπουρέλη, και εσείς και ο Δήμαρχος όλοι. Ο κύριος Παυλόπουλος. Γι' αυτό
λέμε να κάνουμε το πρώτο βήμα σήμερα και έχουμε μπροστά μας πεδίο δόξης λαμπρό. Κύριε Πλουμπέ, μπορώ να πω. Σε αυτό προσπαθώ να πω. Ένα λεπτό μπορώ να βοηθήσω. Ναι, κύριε Κουτελάκη, το μόνο σήμερα. Έλεγα το εξής, γιατί και ο Δήμαρχος και ο κ. Γιατζίδης κινούνται σε μια τέτοια λογική. Η κυρία Βαμβουρέλη έκανε μια πρόταση την οποία όλοι την βλέπουν θετικά. Και εμείς την βλέπουμε θετικά. Και η κυρία Ιακωβάκη, σε αυτό το οποίο συζητάτε, έδωσε μια λύση. Μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση σήμερα για τα εισοδηματικά κριτήρια, η οποία να έχει μια μεταβατική διάταξη 6 μηνών για την εφαρμογή τη ή 4 μηνών. Τι λέμε, κύριε Κουτελάκη, τα ίδια λέμε. Α, εντάξει. Okay. Μην κουραζόμαστε μεταφραστά ή ακριβώς λέμε με διαφορετικό τρόπο. Λοιπόν, να θεωρήσω μόχουνα συνάδελφοι. Λοιπόν, το υπαρχόμον 11 ψηφίζεται. Σε λεπτό τι σημαίνει ομόφωνα. Δεν άκουσα. Κύριε Πρόεδρε, δεν άκουσα. Δηλαδή. Πρόεδρε, υπάρχει αντίρρηση. Τι ομόφωνα. Υπάρχει αντίρρηση. Από ποιο είναι το ομόφωνα. Ας μειοψηφίσει ο κύριος Κούπας. Ο κύριος Κούπας μειοψηφεί. Να διατυπώσω λοιπόν όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια. Όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, προτείνω το όριο που υπάρχει για το εισοδηματικό κριτήριο του οδοντιατρίου να κατέβει και αυτές τις χιλιάδες, όπως είναι και για τους άλλους γιατρούς. Αυτό ψηφίζω και αυτό πρέπει να συμβεί τώρα. Από εκεί και πέρα θα μας δοθεί ο καιρός να εξετάσουμε εάν λίγο παραπάνω. Εντάξει. Λοιπόν, το θέμα, συνάδελφοι, περνάει ομόφωνα με τις αντιρρήσεις του κυρίου Κούπα. Κύριος Κούπας μειοψηφεί, γιατί είναι κάτι... Ομόφωνα ποιο είναι, ρε Παναγιώτη. Ομόφωνα, δηλαδή ποιο είναι. Κύριε Πρόεδρε, σε τι συνήθεται το ομόφωνα. Συνήθω από τη ώρα έχουμε καταλήξει κάπου. Κύριε Τσάπη, εγώ είμαι εδώ, δεν ξέρω εσείς που είσαστε. Γιατί είναι σαν να τα ακούτε για μια μισή ώρα το έχουμε εξαντλήσει. Κύριε Τσάπη, πέστε μας τι ψηφίζουμε. Τι ψηφίζουμε. Ναι, αυτό πέστε. Κύριε Τσάπη. Κύριε Τσάπη, αφού... Δεν θέλετε να με ακούσετε, αφού με ρωτάτε τι ψηφίζουμε. Πρέπει να με ακούσετε. Πρόεδρε. Για να με ακούσετε πρέπει να μην μιλάτε, να κλείσετε τα μικρόφωνα. Ψηφίζουμε την πρόταση του κυρίου Γιατζίδη. Όχι. Όχι, όχι. Ναι. Κύριε Τσάπη, ναι. Ακούγομαι. Δημάκης, ακούγομαι. Ναι. Βεβαίως. Ναι, δεν με ακούω, δεν ακούω. Εσείς δεν ακούτε, εγώ σας ακούω. Ναι, εγώ ταυτίζομαι με την πρόταση του κυρίου Κούπα. Πολύ ωραία. Άρα έχουμε λοιπόν κατά πλειοψηφία με την πρόταση του κυρίου Κούπα ταυτίζεται ο κύριος Δημάκης. Το υπαριθμό 11 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία. Υπαριθμό 12. Κύριε, παιδί μου. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Ναι. Είπαν εδώ να μιλήσω. Είπε η κυρία Βαμβουρέλη και εμείς συμφωνήσαμε ότι μπορούμε να εντάξουμε αυτή την πρόταση που είπε η κυρία Βαμβουρέλη με μία μεταβατική περίοδο μέχρι Ιούλιο. Το είπαμε, κύριε Ιακουβάκη, τι άλλο να πω εγώ. Αυτό να πούμε. Άρα αυτό πολλές φορές. Ναι, αυτό λέμε. Κυρία Ιακουβάκη, ακριβώς αυτό ψηφίζουμε. Βάλε τις προτάσεις μία-μία. Ψηφίζουμε, να επαναλάβω για 100η φορά, ψηφίζουμε την πρόταση του κυρίου Γιατζίδη για μεταβατική περίοδο μέχρι ο κύριος Δήμαρχος είπε Μάιο-Ιούνιο, ο κύριος Παυλόπουλος συμφωνεί, ο κύριος Κουτελάκης. Τι δεν καταλαβαίνετε. Για να συνεννοηθούμε έτσι οικονομοτεχνικά, αλλά και από πλευράς απόψεως σύνθεσης του Συμβουλίου, να δούμε τις τελικές μας κατευθύνσεις. Αυτό αποφασίσαμε. Ωραία. Όχι αυτό. Θα έχει διαμορφωθεί, θα συμφωνήσουμε επίσης σήμερα ότι διαμορφώνεται για όλες τις δομές 6.000. Αυτό είπε. Αυτό είναι. Αυτό έχουμε πει. Αυτό είπαμε. Αυτό έλεγε ο κύριος Γιατζίδης και ο κύριος Δήμαρχος. Ακούστε κάτι. Θα καλυφθεί το κόστος που θα προκύψει. Άμεσα. Με το κόστος που θα προκύψει. Άμεσα κιόλας. Δεν μπορώ να το αποφασίσουμε σήμερα. Δήμαρχε, μιλάμε για το κοινωνικό. Άρα δεν λέμε αυτό. Λέμε διαφορετικά. Διαφορετικά πράγματα λέμε τώρα.
Εγώ τι κατάλαβα. Δεν σας είπα ότι να το συζητήσουμε, να μαζευτούν οι επικεφαλής των προτάσεων και σε δύο-τρεις μήνες, το πολύ σε τρεις μήνες να το αποφασίσουμε. Πρέπει να δούμε τι κόστος έχει αυτό το πράγμα. Να το κοστολογήσουμε και να το δούμε. Πάντως, εγώ νομίζω ότι αυτό γίνεται τώρα. Είστε πολύ ακριβείς στα λάχανα και φτηνείς στα παραπούλια, αν μου επιτρέπετε, διότι στον προϋπολογισμό σας κάναμε κριτική ότι δεν είχατε αυξήσει καθόλου το ποσό για την κοινωνική πολιτική. Και τώρα δεν θέλετε για 2-3 υπηρεσίες να ανεβάσετε το όριο 2.000. Δεν θέλουμε, αλλά πρέπει να το μελετήσουμε. Θέλουμε. Δεν εμπιστευτούμε. Κύριε Παυλόπουλε, θέλουμε να το ανεβάσουμε. Κύριε Γιαντζίδη, ας ισχύσει από τον Μάιο που είπε ο Δήμαρχος. Το κάνουμε τώρα δεκτό και το προγραμματίζουμε για να ισχύσει για αυτά τα δύο υπηρεσίες από το Μάιο. Οπότε μένει και ο χρόνος να λυθεί το ζήτημα της χρηματοδότησης. Δεν σας άκουσα, κύριε Μουζάλα, δεν σας άκουσα. Λέω το εξής, είπατε Δήμαρχε, μία επισήμανση να υπολογιστεί το κόστος. Ναι. Καταλαβαίνω, είναι λίγο εφηδιαστικό. Εμείς σήμερα μπορούμε να πάρουμε την απόφαση ενιαίου ποσού που για αυτές τις δύο υπηρεσίες που έχει υπολογίσει ο κύριος Γιατζίδης ότι μικρότερο ποσό να ισχύσουν από τον Ιούνιο και άρα να βρεθεί η χρηματοδότηση, να έχουμε τους δύο μήνες να βρούμε τη χρηματοδότηση. Άρα πάμε για δύο μήνες τις τέσσερις και μετά πάμε για τις έξι. Κύριε Μουζάλα, για να διευκρινίσω ότι τα ποσά για τις παροχές της κοινωνικής υπηρεσίας να ισχύσουν, όπως είπε ο Δήμαρχος, για 2-3, το πολύ 4 μήνες μέχρι το καλοκαίρι και από εκεί πέρα να τα να προσαρμόσουμε εφόσον τα έχουμε μελετήσει. Αν υπάρχουν και τα κονδύλια, όλα αυτά πάνε στον προϋπολογισμό, δεν βγαίνουν από την τσέπη μας. Καταλαβαίνω πολύ καλά. Η διαφορά μας είναι... Γιατί υπάρχει ότι εμείς θεωρούμε εκ των μου κάνε φαναγκαίο να ανέβει αυτό το ποσό. Και εγώ το θεωρώ. Και ο Δήμαρχος το θεωρεί. Λοιπόν, όλοι το θεωρώ. Να το μελετήσουμε όμως. Άρα να αποφασίσουμε χωρίς μελέτη. Όχι. Αφήστε με λίγο να τελειώσω. Σήμερα λοιπόν να δεσμευτεί το Δημοτικό Συμβούλιο ότι αυτό στοχεύει να το εφαρμόσει σε 2 μήνες. Άρα μένει ο καιρός και να κάνει ό,τι προϋπολογισμούς χρειάζεται και ό,τι εκτιμής χρειάζεται και να βρει και τα αντίστοιχα ποσά. Τα ποσά, για να σας πω, θέλετε να βάλουμε καταληκτική ημερομηνία 36, ότι ισχύουν τα ποσά που θα περάσουν σήμερα, τα όρια, τα θυματικά. Με ταυτό πρέπει να προσαρμοστούν. Μετά θα ισχύουν τα 6. Μα μετά θα φέρουμε καινούργια εισήγηση για τα ποσά. Λέει ο κύριος Γιατζίδης 36 να είναι τα ποσά που έχουμε... Αυτή τη στιγμή και να μελετήσουμε. 36 θα κάνουμε την προσαρμογή. Δήμαρχε, να κάνω μια ερώτηση. Το 2 μήνες είναι το πρόβλημά σας. Όχι, δεν είναι αυτό το πρόβλημά μου. Κύριε, να κάνω μια ερώτηση. Κύριε Μουζάλα, μπορεί να... Μπορεί να υπάρχει δυνατότητα γιατί στις 6 να πάμε στις 6.000. Να το μελετήσουμε όμως. Κύριε Γιατζίδη, εγώ την καταλαβαίνω αυτή την ανάγκη, αλλά μιλάμε για πραγματικές ανάγκες πληθυσμού. Και λέω, αν στις 36 για σας βγουν τα νούμερα, θα έρθετε με εισήγηση για 4.000. Θα κοιτάξουμε πόσο στοιχίζει, αν στον προϋπολογισμό μπορεί να καλυφθεί. Αν δεν σας βγει ο προϋπολογισμός που έχετε, θα μείνουμε στις 4.000. Μα ούτως ή άλλως θα ξανάρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή, διότι τα σημερινά ποσά που θα εγκριθούν έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια. Θα έρθουν τα καινούργια. Κύριε Γιατζίδη, μπορεί να βοηθήσω λίγο τη συζήτηση. Και εγώ, νομίζω ότι το θέμα των συναδέλφων είναι ότι θέλουμε να τώρα, μέχρι τον Ιούνιο, αν κατάλαβα καλά, αυτή τη διαφορά που μας προτείνεται, αλλά να υπάρχει η δέσμευση ότι από εκεί και πέρα θα είναι ένα το ποσό. Να υπάρχει τώρα η δέσμευση για την επόμενη εισήγησή σας. Εγώ νομίζω αυτό να καταλαβαίνω καλά. Ούτως ή άλλως, κυρία Δελγιάννη, εφόσον... Θα βάλουμε όριο ισχύς της σημερινής απόφασης ως προς το ύψος των ποσών
να λύγει στις 36, θα ξαναέρθει το θέμα μετά από μελέτη μας και στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Γιατζίδη, συναδελφή, κύριε Γιατζίδη, κύριε Βρυτέ, μισό λεπτό Παναγιώτη, να πω μια κουβέντα. Σας παρακαλώ. Η Κλέρη, η κυρία Δελιγιάννη, με συγχωρείτε, το έβαλε πολύ ωραία το θέμα. Το έβαλε πολύ ωραία. Εσείς, κύριε Γιατζίδη, με τον τρόπο που το βάζετε, δεν προϋποθέτει το σκεπτικό σας ότι στις 36 θα γίνει 6.000 το ποσό. Θα φέρετε και μπορεί να γίνει και 6.500. Μπορεί να γίνει και 6.500. Μπορεί να γίνει και 6.500. Μπορεί να μην και το ίδιο όμως. Γιατί, να διευκρινίσω, όχι ότι προτείνω αυτό. Απλώς ερμήνευσα τη στάση Δελιγιάννη, για να καταλάβει ο κύριος Γιατζίδη. Κυρία Δελιγιάννη, δεν το προτείνετε. Μακάρι να το προτείνετε κιόλας. Το θέμα είναι ότι όντως δώσατε να γίνει αντιληπτό τι επιδιώκετε με την πρόταση του κυρίου Μουζάλα και της κυρίας Βαβουρέλη. Γιατί έτσι όπως το βάνει ο κύριος Γιατζίδης, να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο με τις δυνατότητες που έχουμε. Νότι, μισό λεπτό. Εγώ ξέρω, δεν καταλαβαίνω, συνάδελφοι. Συζητάμε τώρα μια μισή ώρα και συμφωνούμε στα ίδια. Ο καθένας με ένα διαφορετικό τρόπο. Ενώ όντως η πρόταση που γίνεται θέλει να είναι 6.000 το ποσό, όπως ακριβώς το διευκρίνησε η κυρία Δελιγιάννη. Άραγε λοιπόν, μπορεί λοιπόν, να υπάρχει αυτό το μεταναστευτικό διάστημα. Κατάλαβα σε το μεταναστευτικό θέμα. Αλλά το θέμα θα μπορούσε να μας ενώσει, μας κρατάει ακόμα σε αποστάσεις. Μπαίνει λοιπόν σε ονομαστική ψηφοφορία. Ξεκινήστε, κυρία μου. Τι να κάνουμε τώρα, εγώ έλεγα να πάει ομόφωνα. Δεν θέλω. Επισήμανση θέλω, κύριε Πρόεδρε. Όχι, τελειώσαμε. 9.30 ώρα τώρα δεν γίνεται. Επισήμανση λοιπόν, μόνο. Κύριος Χατζατουριάν, είναι στη σύνδεση. Θα με αναγκάσετε να είστε. Κύριος Χατζατουριάν. Δεν είμαι στη σύνδεση. Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι. Προχωρήστε. Την εισήγηση του Δημάρχου. Κύριο Δημάρχου, ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην βιάζεστε να μιλάτε. Όταν μιλάει, άσχομαι. Τηρήστε τη δικασία, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Ψηφοφορία έχουμε. Τηρήστε τη δικασία, κύριε Πρόεδρε. Στην ψηφοφορία. Σεβαστείτε εδώ την κυρία. Αφήστε με εμένα. Σπάω 3 ώρα σπίτι μου. Είναι υπάλληλο και πρέπει να πάει στην οικογένειά τη. Λέμε τα ίδια πράγματα επί 1 ώρα. Γυρίζουμε γύρω-γύρω από την Ομόνοια και μπαίνουμε από διαφορετικού δρόμου. Τηρήστε τη διαδικασία. Συνεννοηθούμε. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Λοιπόν, έχουμε πάει στην ψηφοφορία. Η διαδικασία ψήφισε ήδη να συνεχίσει η ψηφοφορία. Είστε πρόεδρο. Την εισήγηση του Δημάρχου, να προχωρήσουμε. Την εισήγηση. Η κυρία Δελιγιάννη. Την εισήγηση του Δημάρχου. Λυπάμαι γιατί υπονομεύτηκε η καλή διάθεση του κυρίου Γιατζίδη να γίνει αυτή η διαπαραταξιακή συνάντηση για να μπουν όλα τα θέματα. Βρήκανε κάποια προαπαιτούμενα και υπονομεύτηκε όλη η κατάσταση. Ο κύριος Κονιδάρης. Την εισήγηση του Δημάρχου, ο κύριος Χατζατουριάννη, να θυμίσω, δεν έχει σύνδεση και λέει ότι να τον καλούμε στο τηλέφωνο. Ναι, τον παίρνει τώρα ο κύριος Πρόεδρος. Ο κύριος Κούπας. Ο κύριος Κούπας. Ψηφίζω τα όρια και για τις 2.000-4.000 μέχρι τον... και εκεί το επανεξετάζουμε. Κύριος Χατζατουριάννη, ψηφίζω. Την εισήγηση του Δημάρχου, κύριος Χατζατουριάν. Ο κύριος Γιατζίδης. Την εισήγηση του. Κλείστε τα μικρόφωνα, παρακαλώ. Κλείστε τα μικρόφωνα. Θα το ανοίγει αυτός ο οποίος θα καλείται. Κλείστε τα μικρόφωνα. Έχουμε κουραστεί. Ήμαρτον. Ελάτε. Ο κύριος Γιατζίδης. Την εισήγηση του Δημάρχου. Ωραία, ο κύριος Συρίγος. Την εισήγηση. Ο κύριος Κλειδόπουλος. Την εισήγηση. Η κυρία Καριοφίλη. Την εισήγηση. Ο κύριος Δημάκης. Με την πρόταση του κυρίου Κούπα. Ο κύριος Κωνσταντινίδης. Την εισήγηση. Καταχωρήσατε, κύριε κυρία. Σαβός. Την εισήγηση. Κυρία Γραμματέα. Ναι, κύριε Δημάκη, σας ακούσαμε. Ναι, το έγραψα. Ο κύριος Νασιμπιάν.
Ο κύριος Νασιμπιάν ακούει. Προχωρήστε. Ο κύριος Οικονόμου Δημήτρης. Την εισήγηση του Δημάρχου, δηλαδή να έχουμε όλη την οικονομοτεχνική μελέτη ώστε να αποφασίσουμε. Ο κύριος Κουτελάκης. Την εισήγηση με την προσθήκη της κυρίας Βαμβουδέλη. Η κυρία Ιακωβάκη. Την εισήγηση με την προσθήκη. Η κυρία Αγγελίδου. Το ίδιο με τον κύριο Κουτελάκη. Ο κύριος Μάτζιος. Το ίδιο με τον κύριο Κουτελάκη. Κυρία Κουτετέ. Το ίδιο. Κυρία Γαλανοπούλου. Τον κύριο Άγγελο ξεχάσατε. Τον κύριο Σουρβίνο ξέρατε. Ναι, ο κύριος Σουρβίνο, συγγνώμη. Για την εισήγηση, όπως είχε παρέλαση όλοι. Κυρία Γαλανοπούλου, κυρία Κασίμη. Την προσθήκη. Δεν σας ακούμε, κυρία Κασίμη, ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Κασίμη, ψήφισες. Κύριε Πρόεδρε, να συμπιάνω, συγγνώμη, δεν ξέρω να μας πείτε. Την εισήγηση και την άφησα να τη δούμε αργότερα. Να έχουμε μια μελέτη στα χέρια μας για να ξέρουμε πού βρίσκεται ο Δήμος οικονομικά. Αυτό είπα. Ευχαριστώ, κυρία Κασίμη. Ο κύριος Νασιμπιάν. Ο κύριος Νασιμπιάν. Την εισήγηση του Δημάρχου. Του Δημάρχου. Ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Την εισήγηση με την προσθήκη του ισοδηματικού κριτηρίου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φερεντίνος. Εγώ ομοίως με τον κύριο Κουτελάκη. Ο κύριος Λαρίσης. Εισήγηση του Δημάρχου. Ο κύριος Κουκάς. Την εισήγηση του Δημάρχου. Ο κύριος Σαρδιανός. Την πρόταση της αντιπολίτευσης, γιατί είμαι σίγουρος ότι η Δημοτική Αρχή εκεί θα καταλήξει το δοσκόπημα. Εσείς ψηφίζετε αυτό που λέει ο κύριος Κουτελάκης. Ακριβώς. Ωραία. Η κυρία Βαμβουρέλη, όπως θα έδειξε. Ο κύριος Σαρδιανός είναι ο κύριος. Ναι. Ωραία. Ναι. Συνεχίστε. Ο κύριος Καρυτινός. Συγγνώμη, την εισήγηση του Δημάρχου με την πρόσθεση της κυρίας Βαμβουρέλη και όποια βοήθεια θέλει ο κύριος Γιατζίδης για οικονομιτεχνικές μελέτες και λοιπά, είμαστε διατεθειμένοι και σε άλλες συμβουλές. Η κυρία Καραγιάννη. Του Δημάρχου. Ο κύριος Βολίκας. Την εισήγηση του Δημάρχου. Ο κύριος Παυλόπουλος. Την εισήγηση με την προσθήκη των δύο υπηρεσιών των συνοδευτικών κριτηρίων στις δύο υπηρεσίες που έκανε η κυρία Βαμβουρέλη για λογαριασμό μας. Η κυρία Βαμβουρέλη. Το ίδιο. Ο κύριος Μουνιάλας. Το ίδιο. Η κυρία Κωνσταντινίδου. Το ίδιο. Ο κύριος Καταληφός δεν είναι εδώ. Το ίδιο. Πήρε τηλέφωνο ο κύριος Καταληφός την πρόταση του κυρίου Παυλόπουλου. Ο κύριος Κιουλάνης. Το ίδιο, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Βρετός. Την εισήγηση με το εισοδηματικό κριτήριο των 6.000, γιατί είναι πιο κοντά στις δικές μας απόψεις. Η κυρία Βρετού Ιωάννα. Την προσθήκη της κυρίας Βαμβουρέλη και λευκός στην εισήγηση. Για ξαναπέστε το αυτό. Επίδομα εορτών πράξεων. Υπέρ στην προσθήκη, λευκός στην εισήγηση. Έχετε το επίδομα. Άρα την προσθήκη. Ναι, υπάρχει επίδομα. Δώσε και εδώ. Ακούγεστε, παιδιά, ακούγεστε εσείς που μιλάτε. Η κυρία Βιέα. Ομοίως με την κυρία Βρετού. Υπέρ στην προσθήκη του Γεώργιος. Ο κύριος Οικονόμου μας ακούει, ο Γιώργος. Ο κύριος Οικονόμου, ο Γιώργος. Προχωράμε. Και εγώ την εισήγηση. Και ο κύριος Δημοπρότσιάπης είναι στήγηση. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ένα, δύο. Λοιπόν, είναι 20 με την εισήγηση του Δημάρχου, 17 την εισήγηση του Δημάρχου με την προσθήκη της κυρίας Βαμβουρέλη και 2 λευκά στην εισήγηση και μόνο την προσθήκη της κυρίας Βαμβουρέλη. Τι λέτε, ρε παιδιά, σοβαρά, για μην το είστε τα καλά. Τι λέτε τώρα, 21 είναι. 21 με την προσθήκη της κυρίας Βαμβουρέλη είναι 21 ψήφοι. Εντάξει, μη φοράτε κύριε Κουταλάκη, η κυρία Γραμματέας το κάνει. Δεν ξέρω, και εγώ μετράω και διορθώνω την Γραμματέα. Ανακοίνωσε πάλι λοιπόν την ψηφοφορία των ονομάτων. Να τα ξαναπώ. Ναι, και να μετράμε με τα δάχτυλα. Ο κύριος Χατζατουριάν την εισήγηση. Ένας. Ο κύριος Κρικρής. Δύο. Την εισήγηση. Κυρία Δελγιάννη. Τρεις. Την εισήγηση. Ο κύριος Κονιδάρης. Την εισήγηση. Ο κύριος Κούπας. Την εισήγηση. Πέντε. Ο κύριος Τσιάμπης. Αφήστε το. Ναι, ναι. Συγγνώμη. Έξι. Ο κύριος Γιατζίδης, ο κύριος Συρίγος, ο κύριος Κλειδόπουλος, η κυρία Καριοφίλη, ο κύριος Δημάκης, ο κύριος Κωνσταντινίδης, ο κύριος Ζαβός, ο κύριος Νασιβιάν, ο κύριος Οικονόμου, η κυρία Κασίμη, ο κύριος Λαρίσης, ο κύριος Κουκάς, η κυρία Καραγιάννη, ο κύριος Βολίκας. Πώς είναι αυτοί, 20 δεν είναι? 20. Και οι άλλοι είναι 21. Γιατί είναι 21? Γιατί είναι 21 οι υπόλοιποι που ψήφισαν το ίδιο πράγμα? Ο κύριος Οικονόμου καταρχάς δεν είναι στη σύνδεση, ο κύριος Γιώργος Οικονόμου. Και δύο, η κυρία Βρετού και η κυρία Αυγαία ψήφισαν λευκό στην εισήγηση και μόνο την προσθήκη της κυρίας... Άρα η προσθήκη πήρε 20. Λείπει ο κύριος τέτοιος να πάρει τηλέφωνο. Σαν τον κύριο Χατζατουριάν. Ο κύριος Οικονόμου λείπει, ο Γιώργος. Ο κύριος Δημάκης και ο κύριος Κούπας δεν ψηφίσαν. Δεν υπάρχουν, συναδελφοί, πρέπει να συνεννοηθούμε στις ψηφοφορίες. Δεν υπάρχει και λίγο έτσι και λίγο γιουβέτσι. Πρέπει να πούμε τι ψηφίζουμε. Δεν ο κύριος Κούπας λοιπόν ψήφισε άλλη πρόταση. Ο κύριος Κούπας και ο κύριος Δημάκης ψήφισαν άλλη πρόταση. Με αυτή την έννοια που το λέτε. Ο κύριος Δημάκης ψήφισε άλλη πρόταση. Ένα λεπτάκι. Κύριε Κούπα. Κύριε Κούπα, μας ακούτε? Κύριε Κούπα, μας ακούτε? Όχι, λένε οι συνάδελφοι ότι ψήφισε άλλα πράγματα. Βεβαίω, κύριε Πρόεδρε, σας ακούω. Τι ψηφίσατε, κύριε Κούπα? Να πάει 4.000, είπε. Να επαναλάβω τι ψήφισα. Τι ψηφίσατε, γιατί υπάρχει διχογνωμία. Στις 4.000. Ναι, ακούστε, παρακαλώ. Ναι, στις 4.000 και για τις δύο κατηγορίες. Και για ιατρία και φαρμακεία και για τα ψυχοθεραπευτήρια και το κοινό τρίο. 4.000. Μέχρι τον Ιούνιο θα γίνει η αναθεώρηση, όπως είπε ο κύριος Γιατζίδης και ο κύριος Δήμαρχος. Αλλά τώρα 4.000 όλα. Είμαι σαφής. Άλλη πρόταση. Άρα κύριε Κούπα, γιατί είναι και αργά και κάπου έχουμε κουραστεί. Δεν ψηφίσατε την εισήγηση του Δημάρχου? Όχι βέβαια. Όχι, εντάξει. Άρα λοιπόν 18 ψήφοι. 18 ψήφοι είναι η εισήγηση του Δημάρχου. Ξέρεις και ξέρω ελληνικά. Ήμουνα σαφής. Ναι, το καταλάβαμε. Η πρόταση του Δημάρχου, κύριε Κούπα, δεν είναι αυτό που λέτε εσείς, είναι κάτι άλλο. Κατάλαβε ο άνθρωπος, πόσο θα το πει. Άρα λοιπόν, άλλη μια φορά θα επαναλάβω. Ξέρεις και ξέρω ελληνικά. Με την προσθήκη της κυρίας Κουνέλη και δύο την εισήγηση του κυρίου Κούπα
Και δύο, λευκό στην εισήγηση και μόνο την προσήκη της κυρίας Βαμπουρέλ. Α, η προσήκη πλειοψήφισε μόνη της. Αυτό, κύριε Πρόεδρε, μπορώ να κάνω. Α, πλειοψήφισε η προσήκη μόνη της και το όριο είναι αυτό. Ακριβώς, έχει δίκιο. Ποιος μίλησε? Ο κύριος Κουτελάκης. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, αυτό ήθελα να πω, ότι επί της διαδικασίας είναι δύο ξεχωριστά θέματα. Η εισήγηση και μια προσθήκη. Από τη στιγμή που έχουν ψηφίσει περισσότεροι υπέρ της προσθήκης, αυτό πρέπει να είναι το κατώτατο όριο για όλους. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, η εισήγηση δεν μπαίνει σε αντιδιαστολή με την άλλη. Είναι ένα συμπλήρωμα. Τελείωσε η ψηφοφορία, κύριε Πρόεδρε. Ό,τι κατεγράφει. Μα δεν μπορεί, κοιτάξτε, εδώ παίρνετε μια απόφαση που δεν στέκει. Πάμε στο επόμενο θέμα, λέω εγώ. Κύριε Κουδελάκη, να πω. Το επόμενο θέμα, όχι, κύριε Τζαβέ. Μα δεν τελείωσε. Έτσι λέω εγώ τώρα. Έτσι λέω εγώ. Όπως λέτε και εσείς, λέω και εγώ. Στο επόμενο θέμα. Μια απόφαση. Στο επόμενο θέμα. Μα όποιο θέλει ένσταση θα ακυρώσει την αποφασίσει. Κύριε Τσιάπη, τι αποφασίσει. Θα πάμε στο επόμενο θέμα. Αυτές οι αντιδράσεις, κύριε Ζαβέ, δεν μπήκαν σε αντιδιαστολή. Αυτή η αντίδραση που εκφράζεται δείχνει πόσο πολύ αγαπάνε κάποιοι την κοινωνική πολιτική. Μόνο την προσθήκη. Ενώ κοβόμαστε όλοι για την κοινωνική πολιτική, μόλις ψηφίσουμε ένα όριο 6.000, όλοι θα αγανακτούμε γιατί αυξάνουμε το κονδύλιο για την κοινωνική πολιτική. Δεν αγανακτώ. Μην παίζουμε με τον κόσμο, λοιπόν. Είναι σαφή τα αποτελέσματα και σαφή η υπόθεση. Μην αλλάξετε τα λεγόμενά μου. Δεν μπήκαν δύο διαφορετικές. Εγώ είπα, δεν μπήκαν δύο διαφορετικές προτάσεις. Μπήκε αλλιώς, δεν θα μπορούσε να ψηφίζει ένας και το ένα και το άλλο. Δεν μπορεί να ψηφίζει δύο διαφορετικά πράγματα αν είναι σε αντιδιαστολή. Είναι σαν να δείχνει δύο ψήφους. Λίγο και από εδώ, λίγο και από εκεί. Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Τι προσθήκη, κύριε Ζαβέ? Τι προσθήκη συζητάμε, κύριε Ζαβέ? Η προσθήκη πλειοψηφία. Ναι, δεν με καταλάβατε. Βάζουμε, δεν ψηφίζεται μόνη της η προσθήκη. Κάνε ξανά την ψηφοφορία. Συνάδελφοι, ηρεμήστε λίγο. Επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία από την αρχή. Δεν θα επαναλάβατε καμία ψηφοφορία. Δεν παίζει αυτό. Όχι ένας-ένας. Όλοι μαζί για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Με αυτά που λέτε όλοι μαζί. Επί της διαδικασίας. Όλοι κατεγράφει. Ερμηνεύστε το και βγάλετε απόφαση. Διατυπώστε τις δύο προτάσεις. Και αρχίζουμε Δεν υπάρχει περίπτωση. Δύο διαφορετικές προτάσεις. Ευαίσθητοι είστε, πολύ ευαισθητοί έχετε. Ένα λεπτάκι σας παρακαλώ να μου επιτρέψετε. Επειδή εγώ θα γράψω την απόφαση, θα ήθελα παρακαλώ να είσαστε ακριβείς και να λέτε ή την ψηφίζετε ή δεν ψηφίζετε. Κυρία Κωνσταντίνα μου, ό,τι κατεγράφει, κατεγράφει. Ερμηνεύσετε λάθος, υπάρχουν και διαδικασίες για να βρούμε το σωστό. Δεν θα επαναλάβουμε καμία ψηφοφορία. Διαδικασίας μπορώ, της διαδικασίας. Όχι. Επί της διαδικασίας μπορώ. Διαδικασία είναι το επόμενο θέμα. Ωραία. Το επόμενο θέμα να τελειώνουμε, το επόμενο. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία, πάμε στο επόμενο. Η γρουσουζιά σας είναι ότι η Εθνική έφαγε γκολ τώρα, καταλάβατε. Είναι διαφορετικές οι προτάσεις. Κυρία Μαπούλη, θα τους πας φαγητό και αυτονόν σε λίγο. Σε αυτή την περίπτωση, συγγνώμη. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς, κάντε μια ενιαία πρόταση. Τι λέτε τώρα, Δήμαρχε, βγήκε ένα αποτέλεσμα
Και επειδή δεν είναι τα, δεν βγήκαν οι ψήφοι όπως έπρεπε να ξαναεπαναλάβουν τη διαδικασία. Είναι διαφορετική πρόταση. Δεν είναι διαφορετική. Το ξεκαθάρισε. Δεν είναι και αυτό. Μα τώρα τι είναι αυτό το πράγμα. Τα 50 χιλιάρικα. Δηλαδή είναι τώρα και τώρα μόνο που το συζητάμε. Δηλαδή και σας το λέμε και δεν το δέχεστε. Και πρέπει να βοηθήσουμε τη γραμματέα. Πρέπει να βοηθήσουμε τη γραμματέα να αναπτύξει αύριο. Έχουν ψηφίσει κάποιοι συνάδελφοι και τα δύο και τα τρία. Τι να αποφασίσει, να το ρίξει. Πλειοψήφισε η προσθήκη. Αυτό να γράψετε. Πλειοψήφισε ότι το εισοδηματικό κριτήριο θα είναι αυτό που είπε η κυρία Παπουδέλη. Έχετε ξαναδεί να μπαίνει πρόταση και προσθήκη και να λέμε πλειοψήφιση προσθήκη. Αυτό είναι παγκόσμιο πρωτοτυπία. Αυτό και έπειτα λάγκη είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Δεν πειράζει. Αυτό είναι απόφαση. Τέτοιο πράγμα. Αρχίσαμε σήμερα παντοπλίως. Μία πρόταση και παίρνει και μία δεύτερη. Αν θέλετε σαν την γραμματέα να γράψει να πούμε. Έτσι όπως την απόφαση προσθήκη... την γράφει η γραμματέα να γράφει ο πρόεδρος. Γιατί άλλο αντισυντάσσει γραμματέας. Έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι αστεία. Το ποιο τη συντάξει. Αγγελίδου να μας με τη γραμματέα. Ξέρει ο πρόεδρος που θα γράψει. Τέχνασμα. Αγγελίδου παρακαλώ να μας το επιβεβαιώσει. Κυκλοφορεί αυτό το αποτέλεσμα. Και επειδή έχουμε τη γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει κάνει και την πρόταση για λογαριασμό μας, δεν θα γράψουμε αυτά πρακτικά. Πρέπει να το σκεφτείτε. Παυλόπουλε, δεν υπάρχει σοβαρά. Σας το λέω. Καληνύχτα σας. Εγώ... Δεν κάνει τώρα, κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, δεν κάνει. Ψηφοφορία, τέλος, δεν ξαναγίνεται, παιδιά. Πάμε στο επόμενο θέμα, 12. Επόμενο θέμα να τελειώσουμε. Λοιπόν, συνάδελφοι, περιμένουν και αμέρα... Σύγκριση, δεν περνάει τίποτα οικονομικό σε σχέση με τη αυτή, περνάει μόνο η... Κρατήστε λίγο για να χωνέψετε, έχει περάσει η απόφαση. Εγώ έχω χωνέψει, δεν έχω πρόβλημα. Κύριε Πρόεδρε. Ειδικά άμα σας βλέπω, είμαι ευχαριστημένος. Έχω το ωραίο θέμα. Μια υπέροχη κοπέλα. Μην κάνετε σεξιστικά σχόλια, κύριε Ζαβέ. Μην κάνετε σεξιστικά σχόλια. Είσαστε... Κύριε Ζαβέ, ήταν εκτός θέματος. Δεν είναι εδώ για την ομοσπονδία. Έχω και τη γυναίκα μου. Κύριε Ζαβέ, για τον κοινωνικό πρόσωπο. Πάμε λοιπόν στο 12ο θέμα.